καλύψεις τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία που έζησες ποτέ. Μπες τώρα στο www.educationpavlafestival.edu.gr και εξασφάλισε εντελώς δωρεάν την πρόσβασή σου σε 140 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης με ένα απλό κλικ. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Education Festival 2018. Believe plus trust equals success από το EEC Alpha και το Mediterranean College. Κάνε κράτηση τώρα! Διανύουμε την εβδομάδα αναφιλίας στο Education Festival, ένα θεσμό 10 ετών, κλείνουμε φέτος 10 χρόνια. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε σαν τομέας αναφιλίας στην Πειραιά κάτι καλύτερο από το να γιορτάσουμε αυτό το δεκάχρονο από αυτή την ημερίδα που έχει σαν θέμα την πόλη μας και το τομέα που αγαπάμε περισσότερο, την αναφιλία. Ο Πειραιάς είναι η πύλη για την Ευρώπη. Είναι ο τόπος μας και πάνω απ' όλα είναι η εργασία μας. Θέλουμε μέσα από τους ομιλητές που θα ακούσουμε σήμερα να δούμε πιθανότητες πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το οποίο ήδη βλέπουμε έξω να γίνεται μέσω του λιμανιού και πώς μπορούμε εμείς σαν νέοι άνθρωποι να έχουμε λόγο ύπαρξης εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την οργανωτική ομάδα του της ημερίδας, τον κύριο Καλή, τον κύριο Ανδρέου και το διοικητικό προσωπικό του ΙΕΚ στον Πειραιά. Ένα τεράστιο θερμό ευχαριστώ στους ομιλητές μας και ας αρχίσουμε, σας παραδείω στα έπειρα εταιρεία του κύριου Παρασκευά. Κάστε καλά. Και από εκεί πέρα μετά το διάλογο οι επαγγελματίες θα φέρουν τα αποτελέσματα.
Ο στόχος ο δικός μας, η αποστολική μας είναι να δημιουργήσουμε στελέχη. Σπουδαστές που είναι εδώ και μέχρι τώρα, σαν όμιλο συχνή, έχουμε βγάλει στην αγορά εργασία περίπου 250.000 σπουδαστές νυν στελέχη υψηλά και έχουν μεγαλώσει ηλικιακά. Εμείς να δημιουργήσουμε στελέχη τα οποία θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες, οι οποίες θα στηρίξουν αυτό που θέλουμε. Το λιμάνι του Πειραιά να γίνει ένας τεράστιος μαθός ανάπτυξης και για τον Πειραιά και για τη χώρα μας. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να καλέσουμε λοιπόν στο βήμα να ξεκινήσουμε από τους πρόκοντες πόλους, να καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό την κυρία Γεωργία Γενιά, ο βουλευτής της πόλης μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παρασκευά. Αγαπητοί φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, σπουδαστές του ΙΕΚ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Με τιμά πάρα πολύ αυτή την πρόσκληση στην αφιλιακή εσπερίδα για τον ρόλο του λιμανιού στις τοπικές κοινωνίες. Καταρχάς, λοιπόν, θα ήθελα να σας συγχαρώ τους εμπνευστές, τους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες για την πρωτοβουλία αυτή. Ιδιαίτερα τα ΙΕΚ Α, που συμμετέχουν ενεργά στο Education Festival, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το φεστιβάλ κλείνει ήδη φέτος 10 χρόνια, εσείως λοιπόν κλείνει τα 10 χρόνια του και συνεχίζει στο μακρύ δρόμο της εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας. Και να επισημάνω και τη σπουδαιότητα του εγχείρηματός. Η ναυτιλία λοιπόν αποτελεί ανέκαθεν στη χώρα μας σταθερή οικονομική αξία και δραστηριότητα. Ανήκει στη λεγόμενη βαριά βιομηχανία, όπως την αποκαλούμε, την οποία τη διαθέτουμε όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ανάπτυξης και οικονομικής ανάτασης, ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα και την οικονομία της και την προοπτική της βεβαίως. Καθοριστικό ρόλο για την ναυτιλία είναι η παράδοση και τα λιμάνια μας. Και ερχόμαστε λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο της χώρας και μέσα στα μεγαλύτερα πανευρωπαϊκά αλλά και παγκοσμίως λιμάνια. Κατέχει σίγουρα στρατηγική θέση, αυτό είναι δεδομένο. Τόσο από άποψη γεωγραφική, όσο και γεωπολιτική, καθώς αποτελεί το σταυροδρόμι τριών υπήρων. Αποτελεί μάλιστα βασική πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγάλα ισχυρά κράτη. Ξέρετε πολύ καλά την ενεργοποίηση της Κίνας και στο λιμάνι εδώ, στη χώρα μας. Αναμφισβήτητα λοιπόν συνεισφέρει σημαντικά στο έργο της χώρας, ενισχύει την επενδυτική προοπτική της, είναι ένας από τους κυριότερους οικονομικούς μοχλούς της. Είναι ζωτική σημασία για την εθνική οικονομία. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο τη ίδια τη πόλη του Πειραιά και των κατοίκων του. Για αυτού του λόγου, λοιπόν, πρέπει απαραίτητα να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά και να σχεδιαστεί με προσοχή η περαιτέρω ανάπτυξή του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλου μα. Πρέπει να βρούμε λύσει κατάλληλε για την αποδοτικότερη συμβολή του στο οικονομικό και κοινωνικό κύκλο τη πόλη. Να επενδύσουμε στο ανταγωνισμό μας αυτό πλεονέκτημα. Να βρει ο Πειραιάς τη θέση που του πρέπει και που του ανήκει. Δεν πρέπει να ανησυχούμε λοιπόν ότι ο Πειραιάς ανέκαθεν ήταν το λιμάνι που με τα τείχη του προστάτευε τους κατοίκους και τον πολιτισμό της Αθήνας. Ότι αγκάλιασε στα νεότερα χρόνια τις ροές προσφύγων Ελλήνων από τα παράλια της Μικράς Ασίας, τους παππούδες μας, οι οποίοι έδωσαν άλλη πνοή στον τόπο και τη χώρα ολόκληρη. Ότι και σήμερα ακόμα αποτελεί λιμάνι υποδοχής προσφυγιάς, επιβίωσης, αλλά και συνάμα εναπόθεσης ελπίδας, ονείρων, ζήμωσης πολιτισμών και ιδεών. Επομένως, με μεγάλη προσμονή, αναμένω να ακούσω και εγώ τις προτάσεις και τοποθετήσεις των σημαντικών προσκεκλημένων ομιλητών και θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και να εξάρω την πρωτοβουλία σας για τη διοργάνωση και υλοποίηση αυτής της εσπερίδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Γενιά, και για τη συμμετοχή σας και για τον χαιρετισμό σας και να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Κώστα Κατσαπάδο, τον έτερο βουλευτή της πόλης μας. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου
τον εκπαιδευτικό Μελουξινή για αυτή την πολύ σοβαρή πρωτοβουλία της διεξαγωγής της συγκεκριμένης εισπυρίδας, το οποίο έχει θέμα την αφιλία και το μεγάλο λιμάνι του πόλη μας στην Ιδέα. Φίλες και φίλοι, το 75% του εμποδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με άλλα κράτη γίνεται μέσα από την αφιλία. Το 38% του ενδοκοινωτικού εμποδίου γίνεται μέσα από τη θάλασσα, μέσα από την αφιλία. Και διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει λένε ότι μέχρι το 2030 θα αυξηθεί κατά 50% η ποσότητα των αγαθών τα οποία θα διακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το νούμερο από μόνο του δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει η ναυτιλία και τα λιμάνια για την οικονομία. Πόσο ακόμα μεγαλύτερη έχει για την Ελλάδα, η οποία είναι παγκόσμια ναυτιλία και δύναμη, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Πόσο ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το λιμάνι του Πειραιά. Αποτελεί λοιπόν μια χρυσή ευκαιρία και ένα μεγάλο προνόμιο για τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες, όπου το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης βρίσκεται στην πόλη μας, στον Πειραιά. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη, δεν μπορεί να βοηθήσει στην οικονομία. Χρειάζονται προτάσεις, χρειάζεται έργο, χρειάζεται προγραμματισμό, χρειάζεται συγκεκριμένες στόχες. Και βέβαια θα μπορέσουμε να αναλογιστούμε πόσα χρόνια περάσαμε για να αρχίσει να υλοποιείται μια πραγματική αναπτυξιακή λογική μέσα στο λιμάνι. Ξέρετε κάτι, βιώσαμε την κρίση 10 χρόνια αυτή η οικονομική κρίση. Και για να μπορέσει να αναπτυχθεί το λιμάνι και να αναπτυχθεί η τοπική κοινωνία και να καρποθεί μέσα από αυτήν την εξωτερήκευση της οικονομικής δραστηριότητας, γιατί θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τέτοια οικονομική δραστηριότητα μέσα στο λιμάνι, αναγκαστήκαν να περάσουν πολλές κυβερνήσεις. Και αναγκαστήκαν να περάσουν πολλές κυβερνήσεις για το αυτονόητο. Επειδή είσαστε νεότεροι, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όποτε βρισκόταν κάποιο κόμμα στην αντιπολίτευση, κατηγορούσε την εκάστοτε κυβέρνηση για την παρακόλουθηση του λιμανιού. Και όταν ερχόταν στην κυβέρνηση, έκανε αυτό ακριβώς το κράτος. Συνέχισε να παρακολουθεί το λιμάνι στους ίδιους ανθρώπους. Κουραστήκαμε πολύ λοιπόν για το αυτονόητο. Αλλά δεν είναι ότι κουραστήκαμε πολύ για το αυτονόητο. Χάθηκε χρόνο, χάθηκε χρήμα, χάθηκαν ευκαιρίε. Βεβαίω ο Πειραιάς μπορεί να γίνει παγκόσμιο να φύγει από το κέντρο. Βεβαίω ο Πειραιάς μπορεί να γίνει η πύλη εισόδου για χώρες και για προϊόντα από τη Μέση από Ανατολή στην Ευρώπη. Βεβαίω ο Πειραιάς θα μπορέσει να αναπτύξει την αυτοκοσκευαστική του ζώνη. Βεβαίως και όλες αυτές οι εφοδιαστικές εταιρείες μπορούν να αποκτηθούν με ένα ισχυρό λιμάνι, με ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να αναλογιστούμε και το πόσο έτοιμοι είμαστε όλοι εμείς για να αλλάξουμε νοοτροπία. Πώς μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, φίλες και φίλοι, όταν μια ομάδα ανθρώπων μπορεί όποτε θέλει να κλείνει τους δρόμους. Πώς μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη όταν μια ομάδα ανθρώπων όποτε θέλει μπορεί να κλείνει ένα λιμάνι. Και πώς θα μπορέσει να γίνει home port λιμάνι του Πειραιά, πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί η κουρασιέρα όταν υπάρχουν τέτοιες αθέρετες λογικές. Απαιτείται λοιπόν αλλαγή νοοτροπίας, σχέδιο, οργάνωση, προσανατολισμός. Για να μπορέσουμε αυτό το αγαθό το οποίο έχουμε λίγα μέτρα από την αίθουσα που συζητάμε, να το αξιοποιήσουμε, να το φτάσουμε εκεί που το αξίζει και πραγματικά να βοηθήσει την τοπική οικονομία, όχι μόνο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για την άφηξη της πραγματικής οικονομίας την οποία έχει ανάγκη και η πόλη, αλλά και η χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, σαν τέτοιο παράδειγμα, δεν θα του αντίσταση κανένα λιμάνι του κόσμου.
Αυτή η εξέλιξη είναι το νέο τοπίο που θα αναπροσδιορίσει τις σχέσεις του Τιμανίου με την πόλη. Μέχρι σήμερα η εικόνα που αποκομίζουμε ή που συγκεντρώνουμε είναι αντιφατική. Αλλά θα ήταν λάθος αν απλά αναμένουμε την αποκριστάλλωση αυτής της σχέσης, αν την αναθέσουμε στον τορέα διατήρηση του Νέου Λιμανιού, αντί να κάνουμε τι οφείλουμε να πούμε το δικό μας σχέδιο. Το πώς αυτή η σχέση μπορεί να εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια. Να λειτουργεί προς όφελος και των δύο πλευρών, έτσι ώστε αυτή η σχέση να μην μεταβαρίζει. Ο κίνδυνος είναι σταδιακά να μεταβούμε σε ένα νέο τύπο λιμανιού, ένα κλειστό λιμάνι δηλαδή, στην πόλη, στις ανάγκες και στις προσδοκίες της πόλης. Ενός λιμανιού που θα λειτουργεί αυτονομικά και ενδεχομένως πεταγωγιστικά στην πόλη. Τέτοια στοιχεία έχουμε από την πρόταση κατατεθεί του Master Plan. Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, κατά τη γνώμη μου, σας είπα, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό σχέδιο της Κόσκο, ο κίνδυνος είναι να εγκλωβιστούμε και να ζητήσουμε προσεγγίσεις όλων εμάς των φορέων από μια οπτική που να εξυπηρετεί τα δικά μας στενά κρατικά συμφέροντα, αντί να αναζητήσουμε το έδαφος εκείνο που θα εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της πόλης, με την ευρύτερη έννοια. Και όχι με την έννοια της κρατικής εκπροσώπησης ή του ενδιαφέροντός μας. Το πρόβλημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι αν και πώς η λειτουργία και ανάπτυξη του λιμανιού μπορεί να επιτρέψει να κερδίσει και η πόλη. Να κερδίσει όχι μόνο σε ένα στενό οικονομικό περιβάλλον ή επίπεδο, αλλά πολύτερα. Η πρώτη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στην πρόκληση είναι αυτή, είναι ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Όχι ένα άκρισμα ειδημάτων. Ένα συνεπτικό σχέδιο, με αρχή, μέση και τέλος. Που θα αναζητά κοινωνικές συνεννοήσεις και πολιτικές συμφωνίες, προκειμένου να πετύχει σε αυτό το τελικό στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, το λιμάνι δεν είναι μόνο προασγέρα, δεν είναι μόνο το πρωί, δεν είναι μόνο το πολιτικό λιμάνι, είναι και πολλά άλλα μαζί. Είναι και περιβάλλον, είναι και πολιτισμός, είναι και εκπαίδευση, είναι και ναυπηροεπισκευή. Στο κρίσιμο ζήτημα του περιβάλλοντος που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης, με την βιωσιμότητα της ίδιας της πόλης, είναι προφανές ότι ό,τι συμβαίνει μέσα στο λιμάνι κυρίως θα επηρεάσει την πόλη και όχι το λιμάνι. Θα επηρεάσει δηλαδή τη λειτουργία κατά βάση της πόλης περισσότερο και λιγότερο το λιμάνι. Καθώς ένα λιμάνι μεγεθύνει τις υφιστάμενες και προσθέτει νέες κρίσεις και μεγεθύνεται το λιμάνι, μπορεί εκτός αλήθεια να συμβαίνει αναός, απεριόριστα, διαρκώς. Κι αν όχι, ποιος θα ορίσει τα όρια για αυτή τη δυνατότητα της μεγέθυνσης και των νέων κρίσεων, και ποια διαδικασία θα το ορίσει. Γιατί αυτή η επέκταση και η μεγέθυνση προσθέτει νέες και βαρύσεις ατμοσφαιρικές, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στη ρύπανση της θάλασσας, στο κυκλοφοριακό, και όχι μόνο μπορώ να σας κάνω πάρα πολλές. Και να αναβιώνει και πολλές άλλες οχληρές δραστηριότητες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια ήταν σε μια φθηνούσα πορεία, όπως οι εταιρείες πετρολεϊκών που είναι στο δρόμο προς το πέραμα, είναι 140 καζάνια μέσα στην πόλη. Όχι σε απόσταση από την πόλη, μέσα στην πόλη. Και να μεγεθύνει την δραστηριότητα αυτή και να νοσοκομεύει. Είναι επίσης προφανές ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν εξαρτάται μόνο στην ποιότητα των αέρα, αλλά αφορά και την ποιότητα της θάλασσας. Δέστε λοιπόν τον ευαίσθητο οικοσύστημα του Σαρωτικού με την ρήπανση από τον Αδράκη της Αγίας Ζώνης στο τελευταίο διάστημα. Εδώ η επιβάρηση και επίκοση δεν σκεφτίζει και δεν συναντάται μόνο με τα όρια του κάθε Δήμου, αλλά τα υπερβαίνει από την μια άκρη και έφτασε μέχρι τη Λιμφάδα. Δέστε λοιπόν και την επιβάρηση της θάλασσας. Άρα λοιπόν η επιρροή μας και το λιμάνι στην πόλη δεν εξαρτάται, και θέλω να πω με μια επισήμανση από κάτω, που αφορά εμάς την τοπική αυτοδιοίκηση, το όριο του κάθε Δήμου και τα μικροσυμφέροντά του, αλλά το σύνολο του συμφέροντός μας για την ευρύτερη περιοχή. Στο τέλος που αφορά την τουριστική ανάπτυξη, την οποία η ευρύτερη περιοχή προσωπικά πράγματα, το θέμα δεν βρίσκεται μόνο στην Κρασιέρα, αυτό είναι το μικρό μέγεθος κατά την άποψή μου. Το στοίχημα είναι πολύ να προσελκύσει από ένα σταθμό σταθμό διέλευση να γίνει σταθμό προορισμού. Τι απαιτεί αυτό? Απαιτεί πάρα πολλά έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την πόλη του Πειραιά που θα αποκτήσει μια σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα. Όχι μόνο με τις υφιστάμενες υποδομές και υποδομές που αφορούν τους αρχαιολογικούς χώρους που πρέπει να γίνουν φοιτητικοί και λειτουργικοί και επισκέψιμοι, αλλά δέστε ότι είχαμε μια ωραία ιδέα. Την πολιτιστική αυτή του Πειραιά είχε εκπονηθεί σε ειδικό σχέδιο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και απορροφήθηκαν πολλά εκατομμύρια. Και η τελευταία εξέλιξη του λιμάνι την εξαέρωσε. Δεν υπάρχει στη δημόσια συζήτηση. Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη που θα ενέγραφε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα για την περιοχή του Πειραιά, εξαρρώνει και εξαφανίζεται από τη δημόσια συζήτηση. Θα την υπερασπιστούμε, θα παραιτηθούμε, θα υποχωρήσουμε. Στην πόλη μας υπάρχουν και πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τα ΤΕΗ, η Σχολή Δοκίμων και ιστορικά ένας δυνατός πόλος του ιδιωτικού τομέα. Πώς η πόλη συνδέεται
Η εκπαίδευση δέχεται με την πόλη του λιμάνι. Τι προσανατολισμό δίνει, πού πρέπει να δώσει έμφαση και προτεραιότητα, μέσα από ποιο σχέδιο περιάζει μπορεί να πρωταγωνιστεί στις σπουδές, στον χώρο της ναυτιλίας, σε ποια νέα επαγγέλματα, σε ποιες νέες ειδικότητες, με ποια προτεραιότητα. Πώς από την αντίληψη της παροχής της περισσότερης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που να δημιουργεί πράγματι μεγαλύτερες υπεραξίες για την πόλη. Πώς από τη συνεχή επίκληση της κοινοτομίας να περάσουμε επιτέλους στην πράξη. Η περιοχή μας με την ευρύτερη έννοια διαθέτει υποδομές, αλλά και παράδοση στην αφικοπισκευή. Αλλά κοιτάξτε, οι νέες υποδομές την αφικοπισκευή που δημιουργούνται με αφορμή την πώληση δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά στις υφιστάμενες υποδομές στην αφικοπισκευαστική βιομηχανία με την απαξίωσή τους, αλλά να λειτουργούν συγκροματικά και να συγκροτούν ένα ανοιχτό πόλο αναπηρικής βιομηχανίας που έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω. Θα κλείσω με μια αναφορά στο κρίσιμο θέμα της διαχείρισης του χώρου. Του χρονοδρόμου του ελεύθερου χώρου, του δημόσιου χώρου για την πόλη. Καθώς η ιδιωτικοποίηση των εκτείνει το λιμάνι από τη μία άκρη μέχρι το πέραμα, 33 χιλιόμετρα, και μπορεί να κλείσει την πόλη που κάνει το λιμάνι. Κάναμε μια προσπάθεια του βελτιωμένου και τα πετύχαμε. Να περάσουμε πάρα πολλού χώρου από το παράθυρο, πρώτα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το ελληνικό δημόσιο, και έτσι η πόλη να αποκτά την ικανότητα πρόσβαση στη θάλασσα. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να αποτελέσουν θετικό παράδειγμα. Θετικό προηγούμενο για ένα πεδίο που η πόλη μπορεί να αναμετρηθεί δημιουργώντας χρήσεις και χώρους, εγκαθιστώντας εκεί ήπιες εκμεταλλεύσεις, οικονομικά και λειτουργικά όμως βιώσιμες. Και ξέρετε πάρα πολύ τι είναι αυτό που πετύχαμε στο προηγούμενο διάστημα. Με τις σκέψεις αυτές πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις όπως σημερινή έχουν να συνεισφέρουν μόνο θετικά, αφού πέρα των άλλων μας εκπαιδεύουν να συζητάμε. Είναι μια άσκηση που δίνει την ικανότητα από διαφορετικές εταιρείες και προσοχής να ζητάμε τις μεγαλύτερες συνεννοήσεις. Και τέτοιο κεκτημένο δεν έχουμε στην πόλη. Και δημιουργούμε βασανιστικά όλοι οι επόμενοι φορείς τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πρόσκληση λοιπόν που ανταποκριθήκαμε θετικά. Σας ευχαριστούμε και καλές εργασίες και συγχαρητήρια από την Πρωτοβουλία. Με κοινούς προβληματισμούς
και με κοινούς φόρους, τους οποίους να είστε βέβαιοι όλοι ότι τους έχουμε κάνει έτσι γνωστούς και έντονα συζητούνται αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τα λίγο αυτό το master plan της εταιρείας η οποία το εκφώνησε με το master plan που θέλει ο Πειραιάς και ως επιχειρηματικότητα αλλά και ως κοινωνία. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος τον οποίο έχετε θέσει και στον ρόλο του λιμανιού στις τοπικές κοινωνίες. Είναι ένα θέμα το οποίο εγώ χαίρομαι να συζητάω και στο ιδιαίτερα στο εξωτερικό, γιατί μπορώ να καμαρώνω για την χώρα μου. Ίσως είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να καμαρώνω. Η ελληνική ναυτιλία, η ελληνική ναυτοσύνη, οι ικανότητες μας στο να μπορούμε να δημιουργούμε πλούτο από τη θάλασσα. Και στη Βαρκελόνη και στην Νάπολη και στο Αμβούργο που έγιναν παρόμοιες συζητήσεις, το ζητούμενο είναι ένα. Και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και εδώ στον Πειραιά. Όντως, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο, χάσαμε χρήμα, χάσαμε πλούτο, χάσαμε πελατεία. Πρέπει να κάνουμε γοργά βήματα για να μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε. Θα σας πω όμως ότι το ζητούμενο από όλες τις πόλεις λιμάνια είναι να μπορέσουν να βγάλουν το πλούτο της θάλασσας στην πόλη και όχι να ενσωματώσουν την πόλη μέσα στο λιμάνι. Αυτός είναι και ο στόχος μας εδώ, να βγάλουμε το πλούτο του λιμανιού της θάλασσας στις δραστηριότητες, στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει μια επιχειρηματικότητα πάρα πολύ ισχυρή, με πολύ γερές βάσεις, με τεχνογνωσία, με δυνατότητες να ακολουθήσει αυτή την ραγδαία εξέλιξη του λιμανιού. Σε κανένα άλλο μέρος δεν θα μπορούσε η επιχειρηματικότητα να ακολουθήσει και το μέγεθος και την μεγέθυνση, τη γιγάντωση, θα έλεγα εγώ, του λιμανιού του Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι δεν ήμασταν καν στα 100 top λιμάνια παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 38η θέση. Μάλιστα, καταφέραμε να κερδίσουμε 6 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο. Από τις 700.000 κοντέινερς που είχαμε φτάσει κάποια εποχή και κόντευε να μας περάσει και το Ηράκλειο, σήμερα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 5,5 περίπου εκατομμύρια κοντέινερς. Σε ένα χρόνο θα μπορούμε να εξαντλήσουμε τη χωρητικότητα του λιμανιού και να φτάσουμε στα 6,3 εκατομμύρια κοντέινερς. Ταυτόχρονα βλέπουμε την κρουαζιέρα σιγά σιγά να ξαναγυρίσει στο Πειραιά, να δημιουργούνται νέες υποδομές με τις νέες προβλήτες τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Είδαμε τη δεξαμενή, την τοπική δεξαμενή που την περιμέναμε αρκετό καιρό να φτάνει στο Πειραιά. Η Πειραιάς 3 μπορεί να δεξαμενήσει πλοία 80.000 τόνων και 240 μέτρων. Προσδοκούμε, αν θέλετε, τα επόμενα χρόνια με όλες τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αυτοδιοσκευή να προσελκύει ο Πειραιάς 350 με 400 βιβλία ετησίως για επισκευή και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, πόσες ειδικότητες, πόσες δεξιότητες χρειάζονται και πόσα χέρια χρειάζονται για να μπορέσουν ακριβώς να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Και μιλούσα πριν με τον αγαπητό κύριο, ο οποίος έχει μια έτσι δεδικολογημένα αδυναμία στην αξιοποίηση του ξύλου στην αυτιλία, η καταμαραγή εξακολουθούν να είναι απαραίτητη. Υπάρχουν άλλες 11 ειδικότητες, ελασματογοί, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολητές, οξυγονοπολητές και ειδικότητες που αν φύγει αυτή η γενιά δυστυχώς θα χαθούν. Στόχος μας λοιπόν είναι και η πρότασή μας είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα, ξέρετε, να είμαστε πανεπιστημιακού επίπεδου. Θεωρώ ότι πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις δεξιότητες και τις γνώσεις ώστε να μπορείς να απορροφηθείς από την πραγματική οικονομία. Αυτό ήταν χρόνια το παράπονο μας, ότι πολλά πανεπιστήμια δημιουργούσαν έδρες σύμφωνα με τους καθηγητές που διέθεταν και όχι με τις απαιτήσεις που είχε αγορά. Αυτό λοιπόν που πάντα λέει, που λέμε εμείς σαν φορείς και η πραγματική οικονομία είναι δημιουργήστε τα κόρσεις, τα προγράμματα, τις έδρες αν θέλετε, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Λοιπόν,
η ναυτιλία έχει πραγματικά πάρα πολλές δυνατότητες. Εγώ κύριε Ξενίδη θα σας έλεγα ότι εκτός από τα στελέχη τα οποία εκπαιδεύεται, τα οποία σπουδάζουν στο Όμιλο Ξενή, θα έπρεπε να υπήρχε και μια ναυτική ακαδημία. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει μια ιδιωτική ναυτική ακαδημία, γιατί έχουμε έλλειψη και πληρωμάτων και αξιωματικών. Δημιουργήσαμε και δώσαμε, αν θέλετε, αυτή τη δυνατότητα σε χώρες, ακόμα και στην Άπα Ανατολή, να δημιουργήσουν αυτή τη βιομηχανία παροχής στελεχών για τα ελληνόκτητα πλοία. Είναι μεγάλο ευτύχημα που έχουμε 4.000 ελληνόκτητα πλοία. Είμαστε η νούμερο ένα ναυτιλία παγκοσμίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μακρά του Δευτέρου. Ο Πειραιάς λοιπόν, το έχω πει επανειλημμένο και θα ξαναπώ και θα το λέω συνεχώς, έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι το σημείο συνάντησης δύο παγκοσμίων παικτών. Η Κόσκο από τη μια που είναι η έκτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στις θαλάσσιες μεταφορές και οι Έλληνες, οι οκτήτες, η ελληνική ναυτιλία που είναι η νούμερο ένα στον κόσμο. Και υπάρχει έτσι, αν θέλετε, μια ισορροπία. Τώρα, εγώ δεν θα πω ότι ο ένας προβάται τον άλλον, εγώ θα πω ότι ο ένας σέβεται τον άλλον. Και μακάρι, γιατί σας είπα ότι όταν υπάρχει εντάξει θέση και μια, υπάρχει μια ισχυρή άποψη, η οποία είναι επιβεβαιωμένη και τέλος γίνεται αποδεκτή, εγώ πιστεύω ότι και η διοίκηση του όλου κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι και σύντομα πιστεύω ότι οι προτάσεις που κάνουν είναι προς όφελος όλων. Κανένας δεν θέλει να ρίξει τον άλλον. Έτσι, θέλουμε όλοι να κερδίσουμε και να πάρουμε από αυτό το πλούτο, από αυτή την προστιθέμενη αξία. Πράγματι, το λιμάνι του Πειραιά είχε μια ραγδαία ψήφιση. Αυτή τη στιγμή μπορεί να εξυπηρετεί τους γίγαντες των θαλασσών, πλοία, containers, giga carriers, 20.000 TEUs, μήκους 250 μέτρων, βυθίσματος 19,5 μέτρων. Ό,τι περνάει από το Suez Canal μπορεί να λιμενιστεί στον Πειραιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά με την διάθεση της διόρυγας του Suez, θεωρώ ότι αυτό μας ισχυροποιεί, γιατί και γεωπολιτικά, γεωγραφικά, είμαστε σε μια θέση που εξυπηρετεί και μειώνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς το να έρθει το καράβι περνώντας από το Suez στον Πειραιά. Είναι η πρώτη επιλογή. Επίσης, πλέον έχουμε το δυναμικό με την προβλήτα 3 να έχουμε μια προβλήτα μήκους 800 μέτρων και όπως σας είπα πριν και δυνατότητα να εξαμενίσει, να λιμενίσει πλοία βυθίσματος 20 μέτρων, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό του θαλάσσιου δρόμου του μεταξιού. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο ευρωασιατικό εμπόριο. Και βεβαίως αναφέρθηκα πριν και για την πρωτή δεξαμενή που δίνει προοπτική στην αυτοδιοσκευή. Τώρα, ως προς τις επενδύσεις. Πρέπει να τις προαζίρασα εδώ και ο κόντας μου ξέρω να τις αναλύσει πολύ καλύτερα από μένα. Ως προς τις επενδύσεις των 300 εκατομμυρίων από τη διοίκηση της ΟΝΤ, πέραν της επένδυσης των 240 εκατομμύρων που είναι υποχρεωτική σύμφωνη με το σύμβολο της ΕΜΑΣ παραχώρησης, προβλέπονται και κάποια ξενοδοχεία. Εκεί δεν θα πούμε όχι, γιατί υπάρχει μια έλλειψη στο Πειραιά ξενοδοχείων αλλά και χώρων για να δημιουργούν μεγάλα ξενοδοχεία. Όμως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε πρόσωψη προς την πόλη. Αν με ρωτήσετε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αλλού φαν πάρκ μέσα στο λιμάνι, θα σας πω. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες διασκέδασης, θα σας πω. Αυτό το ρόλο το παίζει η πόλη. Άλλωστε, η κυβέρνηση η οποία είναι για να αναπτύξει τις δυνατότητες, τις εμπορικές, τις επαγγελματικές, τις λιμενικές του λιμανιού και όχι να έχει επισκέπτες μέσα στο λιμάνι. Αν με ρωτήσετε αν θέλουμε ένα ανοιχτό λιμάνι, θέλουμε ένα ανοιχτό λιμάνι. Αν θέλουμε ένα λιμάνι που να διευκολύνει την ακτοπλοεία, βεβαίως και θέλουμε ένα λιμάνι που να διευκολύνει την ακτοπλοεία. Παρά το γεγονός ότι η ακτοπλοεία δεν δίνει τα κέρδη που μπορεί να θέλει ο διαχειριστής του λιμάνι. Υπάρχουν λοιπόν ισορροπίες, τις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε με πάρα πολύ προσοχή. Τις είπε ο Γιώργος ο Γαβρίλης. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε
το τι ακριβώς συμβαίνει. Θεωρώ σημαντικό ότι με τη διαπραγμάτευση με την τοπική αυτοδιοίκηση ένα σημαντικό ποσοστό του 3,5% περίπου του τζίρου του λιμανιού πηγαίνει στους 4 δήμους της ευρύτερης περιοχής. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχουν ανταποδοτικά ωφέλη από το λιμάνι στην πόλη, αυτό ισχύει παντού. Δεν θεωρώ ότι το μοντέλο, παράδειγμα το γεγονός ότι η κουλτούρα μου, αν θέλετε έτσι, και η καταβολή μου είναι να υποστηρίζω πάντα τον ιδιωτικό τομέα, θα σας πω ότι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης είναι το πιο κρατικό λιμάνι που υπάρχει. Και είναι το λιμάνι του Αμβούργου. Έχει 3 μετοχές, οι οποίες δεν είναι καν σύγχρονες στο κλιματιστήριο. Η μία ανοίξει στο Δήμο, η μία στο εκμελητήριο, και δεν λέω αυτό εμείς, μπορούμε να αποκτήσουμε εμείς, γιατί το πιο μεγαλύτερο του λιμανιού, και η τρίτη στην περιφέρεια. Αυτή ήταν, αν θέλετε, που εξεργάστηκα και το λέω αυτό έτσι πληροφοριακά για να ξέρουμε και το πώς ακριβώς υπήρχε, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν του Αμβούργου, το οποίο ανήκει στο επιμελητήριο, που είναι μέτοχος μαζί με τον Δήμο στο Λιμανί, σε ένα κρατικότατο λιμανί, επεξεργάστηκε το μοντέλο και ιδιωτικοποίησε στο λιμανί του Πειραιά. Και ξεκίνησε σαν ένα case study, ένα πείραμα, αν θα μπορούσε αυτό πραγματικά το μοντέλο να πετύχει. Φαίνεται ότι το πείραμα είναι σε καλό δρόμο και ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό σας λέω ότι ποτέ δεν μπορεί να προσδιορίσει κανείς ένα συγκεκριμένο μοντέλο στο να γίνει επιτυχημένο. Μπορεί πολλές φορές να πρέπει να γίνεται και tailor-made, να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε πόλη λιμάνι. Εγώ σας προτρέπω ανεπιφύλακτα πραγματικά να ασχοληθείτε με το χώρο της ναυτιλίας. Το θεωρώ ένα πυλώνα ο οποίος έχει προοπτική, ο οποίος έχει αύριο. Θα πάρετε κάποιες βασικές γνώσεις. Είναι στο χέρι σας να τις εξελίξετε. Και αυτό εξαρτάται πόσο αγαπάτε αυτό που κάνετε. Θέλω να πιστεύω ότι είσαστε σε ένα εκπαιδευτικό μήλο ο οποίος έχει δώσει τα δεξιότητα όλα αυτά τα χρόνια, ότι αυτό το οποίο επιλέξατε το κάνατε με το κάνετε συνειδητά, το κάνετε επειδή το αγαπάτε. Και είμαι βέβαιος ότι απέναντί μου βλέπω τα νέα ναυτιλιακά στελέχη για τα επόμενα χρόνια που έχει ανάγκη η χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως αναμένετο, διαπιστώνουμε κυρίες και κύριοι ότι η σημερινή εσπερίδα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό που μας πει ο Σκορκίδης ήταν πραγματικά πολλά και σημαντικά. Θα προχωρήσουμε τώρα με τον κύριο Θόδωρο Κόντε, τον πρώτο ξένο εξοπλιστό του αρχαιοπλοίου, να μας κάνει. Ποια είναι τα ωφέλη της κρουαζιέρας και πώς μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω.
τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μεταφοράς του ζουνό, το γιόνι να κλωεψκαβαλθεί που είπαν τόσα πολλά οι προλαλήσαντες και ιδιαίτερα ο κ. Χροκίδης, το γιόνι να φυγοεπισκευθεί επισκευές, κατασκευές πλοίων. Τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, θα δείτε και ορισμένα νούμερα. Το Gold Iron που το βλέπουμε να έρχεται, έχει εφαρμοστεί πάρα πολύ στην Αμερική και στην Ευρώπη και φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα μεγάλα λιμάνια τα δικά μας και φυσικά ορισμένες εύκολες λύσεις για τα λιμάνια που έχουμε για τον τουρισμό και πρέπει να τους δώσουμε κάποια πιο εύκολη πρόσβαση γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον να παίρνουν, να γίνονται λιμενικά έργα σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, είναι περίπου τα νούμερα κάπως έτσι είναι, 1.008 λιμάνια έχουμε, 13 είναι οργανισμοί λιμένων, άλλα 13 είναι σε άλλους κρατικούς φορείς ανήκουν, στους Δήμους ανήκουν περίπου τα 70. Υπάρχουν περίπου 320 λιμάνια, τα οποία δεν ξέρουμε τι καθεστώς, ούτε εμείς ούτε η τοπική διοίκηση ξέρει ακριβώς πώς είναι το καθεστώς όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα, 42 λιμάνια κρουαζιέρας, 25 περίπου είναι οι νέοι προορισμοί κρουαζιέρας, οι μαρίνες περίπου τα 282 και 498 ελληνικά αλλιευτικά καταφύγια. Οι βασικές υποδομές τις γνωρίζουμε όλοι, ασφαλή λιμάνια, αστυνόμευση, τα έχουμε και πρέπει να τα βελτιώσουμε, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Η εφαρμογή του ISPS, πλήρη περίφραξη, προστασία, ηλεκτρονική παρακολούθηση, χερσές εγκαταστάσεις ανάλογα με την κρίση των λιμανιών. Οι τουριστικοί λιμένες πρέπει να έχουν τα σωστά θέματα, καταστήματα, αρχές. Οι εμπορικοί λιμένες εγκαταστάσεις, αρχόντια, ελληνία, κοντέινερς, κοντράκτος, αποθήκες, προηγική σταθμή, μηχανήματα, γερανογέφυρες, ασφαλείς προβλήτες, βέντερς, και υπηρεσίες που να προσφέρουν στα πλοία και στις εταιρείες. Το άλλο φυσικά πολύ βασικό, το οδικό δίκτυο. Δυστυχώς τα λιμάνια μας τα περισσότερα είναι μέσα στις πόλεις, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Γαβρίλης και θα το πούμε αργότερα για την κόλληση, αλλά είναι τα οδικά δίκτυα που είναι λιμάνια που βρίσκονται μέσα στις πόλεις τα περισσότερα. Και φυσικά έχουμε την έκαση λιμένας ανάλογα με την κρίση, πρέπει να βγει ορισμένες προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση των πλοίων και των εταιριών. Εδώ ορισμένα για την κρουαζιέρα στοιχεία, να δείτε γιατί μιλάμε για μια κρουαζιέρα. 24,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2017 με 26 δισεκατομμύρια gross revenue και υπάρχει μια αύξηση 7% από το 90 μέχρι σήμερα στην τουριστική, στην θαλάσσια τουριστική βιομηχανία γενικά. Υπάρχουν 430 πλοία ανά τον κόσμο με 714.000 lowriders, δηλαδή 357.000 δωμάτια. 82 χτίζονται και χτίζονται και ακόμα 40 που δεν αναφέρονται εδώ. Τα expedition vessel, μιλάμε για τα πολύ luxury βαφόρια, τα οποία έχουν κάποια, είναι της μόδας τώρα και όλες οι εταιρείες φτιάχνουν αυτό το είδος των πλοίων. Και παραδίδονται όπως φαίνεται το 18, το 19, το 20, το 21 και μέχρι το 26. Νέοι προορισμοί. Βλέπετε με μαύρα γράμματα τους κύριους προορισμούς της κρουαζιέρας από ό,τι ξεκινήσαμε και με κόκκινα γράμματα βλέπετε όλους τους νέους προορισμούς και οι εταιρείες συνέχεια ζητάνε ακόμα νέους προορισμούς. Έχει γίνει η Ήωτερος προορισμός, έχει γίνει η Μήλος, προσπαθούν οι άνθρωποι. Όπως σας είπα προηγουμένως, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε παντού υποδομές, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να τους εξυπηρετήσουμε. Βλέπετε εδώ τα στοιχεία της κρουαζιέρας, τι έγινε μέχρι το 2017. Το 2014 τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΙΜΕ. Βλέπετε και θα πάμε στο τέλος να πάρουμε ένα-ένα. Βλέπετε μία πτώση το 2017. Το 2016 είχαμε μία αύξηση βέβαια σημαντική και αυτό ήταν γιατί τα πλοία μας, τα πλοία των κρουαζιών βρισκόταν στην Ανατολική Μεσόγειο στην περιοχή και όταν έγινε αυτό που έγινε το καλοκαίρι στην Τουρκία απλώς αλλάξανε λιμένες και αντί για τα τουρκικά λιμάνια ήρθαν τελευταία στιγμή στα ελληνικά, γι' αυτό και ανέβηκε, αλλά φυσικά μετά
λόγω τα προβλήματα που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, τραβηχτήκανε και έχουμε μείωση στα περισσότερα λιμάνια της επικράτειας. Βλέπετε εδώ το σύνολο κάτω, είχαμε 3.414 αφήξεις με 4.600 επιβατοαφήξεις για την ακρίβεια το 2017, και ενώ είχαμε, δηλαδή αυτό σημαίνει περίπου 20-25% μείωση στις αφήξεις και 15% στους επιβάτες, γιατί ήρθαν μεγαλύτερα πλοία. Τώρα το 2018 τι γίνεται, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα νωρίς, αλλά δεν θα διαφέρει πολύ από το 2017, ίσως 1-2% αύξηση. Αυτός είναι ο κύκλος στα ελληνικά λιμάνια, πώς μεταφερθήκαν οι επιβάτες, πού πήγανε, και βλέπετε ο Πειραιάς σαν πρώτο λιμάνι βέβαια, το 22,8%, η Μύκονος δεύτερο, η Κέρκυρα το τρίτο και η Σαντορίνη το τέταρτο λιμάνι. Η Μύκονος πέρασε τη Σαντορίνη, ήταν δεύτερο πρόταση. Έχουμε αυτές τις αλλαγές, όπως στα λιμάνια της Αδριατικής και του Ιωνίου υπάρχει ο ενδιάμεσος ανταγωνισμός και πότε είναι το ένα, πότε το άλλο. Βλέπετε το ίνταμ εδώ, τι γίνεται, ο Πειραιάς έχει 44,8 λόγω του homeporting, και αυτό και η Κέρκυρα, επειδή έχει μέρος του homeporting, είναι αρκετά ψηλά, και ακολουθούν Μύκονος, Σαντορίνη, Κατάκολλο. Τα ωφέλη που ωφέλει προασγέρα και η ανάγκη για την ανάπτυξη. Οικονομικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, στις τοπικές κοινωνίες και στην οικονομία της Ελλάδος. Η καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας έχει αποδειχθεί ότι ένα 25% των επιβατών προασγέρα ξανάρχονται στη χώρα μας και αναπτύσσεται έτσι ο επίγειος τουρισμός, έρχονται με φίλους, παρέες, οικογένειες, και είναι ένα μεγάλο ποστό, είναι μια δωρεάν διαφήμιση για τη χώρα μας. Η ανάπτυξη του τοπικών κοινωνιών, απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα, ωφέλη προμήθειας υλικών, τροφίμων, καυσίμων κλπ. Αυξημένα ωφέλη για την ανάπτυξη που έχει όταν έχουμε το home boarding, και προσπάθειά μας είναι να το αυξήσουμε στον Πειραιά και όχι μόνο. Αύξηση των συναγωνικών αποθεμάτων και προσπάθεια να δούμε την Ελλάδα ως ο ιδανικός προορισμός προασγέρας, τουλάχιστον για την Ανατολική Μεσόγειο. Πλεονεκτήματα. Τεράστια αυτογραμμή, 16.500 χιλιόμετρα, όσο είναι γύρω-γύρω όλη η Αφρική περίπου. Πολυνησία, καθαρές θάλασσες, πλήθος ιστορικών μνημείων, διάθεση δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, ναυτική παράδοση, εμπειρίες στο γιόνι, ασφαλείς προορισμοί στους ελληνικούς λιμένες, ασφαλή λιμάνια, μαρίνες, καλές υπηρεσίες, παρεκόμενες υπηρεσίες, φιλοξενία, υπηρεσίες, ικανοποίηση πελατών, ανταγωνιστική προορισμή σε υπηρεσίες και κόστος, ευκαιρίες και συνδυασμό προγραμμάτων Cruise and Stay. Είναι ένα πρόγραμμα που πειράζει πάρα πολύ τα γκρουπ που έρχονται και ιδιαίτερα των Κινέζων, κάθονται μια εβδομάδα σε ξενοδοχεία και παίρνουν και μια εβδομάδα ή τρεις μέρες ή τέσσερις μέρες κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα είναι πραγματικά ο καλύτερος τρόπος διαφήμισης της χώρας μας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Πάμε λίγα πράγματα για το γιόνι. Το γιόνι, πραγματικά η πολυνησία και η αρτογραμμή μας βοηθάει πάρα πολύ στο γιόνι. Και οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε τρεις είδους γιόντα επανδρομένα, τα μικρά κρουαζιέρα μέχρι 100 επιβάτες, τα μηχανοκίνητα από τα οποία είναι μέχρι 12, τα μη επανδρομένα, τα βέαμπορ. Έχουμε 2.500 σκάφη στην ελληνική πλειοκτησία, 1.200 νησιά, 4.800 νησίδες και η αυτογραμμή που είπαμε, θέσεις εργασίας, περίπου 3.000 ναυτικοί. 4.000 άμεσες θέσεις εργασίας και 40.000 έμεσες θέσεις εργασίας. 350 εκατομμύρια ετησίως ο τζίρος, το 98% περίπου σε συνάλλαγμα και 3,8% του ΑΕΠ. Είναι πελατεία, όπως όλοι γνωρίζουμε, υψηλού επίπεδου. Πρέπει το ιδιότητο γιο να γίνει ανταγωνιστικό σύμφωνα με τα γιο που μπορούν να προσφέρουν ήδη τον έμβαση Τούρκοι. Αύξηση ελιμενισμού, εδώ είναι να δούμε, επειδή μιλάμε για τα λιμάνια, βλέπετε ότι στην Ελλάδα
Βέβαια αυτό θα πούμε για ποιο λόγο είναι, επειδή δηλαδή μισό γιοτ ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής, ενώ στην Ευρώπη και στην Τουρκία είναι 8,9 σκάφη ανά χιλιόμετρο. Βέβαια εμείς επειδή έχουμε μεγάλη ακτογραμμή λόγω της πολιτισίας, γι' αυτό βγαίνει αυτό, αλλά και το μισό χρειαζόμαστε δηλαδή αρκετές μαρίνες οργανωμένες να εξυπηρετήσουμε τα γιοτ. Το ηλεκτρονικό νιολόγιο που πρέπει να γίνει για να αποφευθεί η προδιαφυγή, ανταγωνιστικότητα των σκαφών, εκμετάλλευση εμπειρίας κατασκευής νέων σκαφών, τα μέγα γιοτ εδώ, ανάλογες υποδομές απαιτούνται να μεταφθούν σε διάφορα νησιά στην ακτογραμμή για να μοιραστεί και το κομμάτι της δουλειάς αυτό που, και των υπηρεσιών που υπάρχει. Δύο πράγματα εδώ για να πάμε τώρα στην αρχηγοεπισκευή. Υπήρχε μία πρόταση που είχαμε κάνει παλιά, βέβαια τώρα λίγο το σκηνικό αλλάζει με το master plan το όχι πάρα πολύ, και πρέπει νομίζουμε τουλάχιστον για την αρχηγοεπισκευή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δεν μπορεί εκεί που φτιάχνετε ένα καζάνικο, να μπορεί να φτιάχνετε και ένα γιώτη, να φτιάχνετε, είναι λίγο ανάμεικτα τα πράγματα. Πρέπει να καθαρίσουν δηλαδή τι αναλαμβάνει το πέραμα, τι τα καρνάγια για τα γιώτη, τι οι επισκευαστικές βάσεις, πού πρέπει να γίνονται οι αποβολές, πού θα πούνε πετραϊτό, τι θα γίνει με τα λέγια από αγόρια. Βέβαια αυτό πιστεύουμε ότι με το master plan αυτά όλα θα διορθωθούν. Λίγα πράγματα τώρα, πάντα μιλάμε για την επιβατικό ναυτιλία και την κρουαζιέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα για τις κατασκευές που μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για κατασκευές. Τι μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι μετασκευές, είναι επισκευές, είναι τα γιότς, είναι να κατασκευάσουμε για το μέγα γιότς. Τι βγήκανε παγκοσμίως βέβαια το 17 δουλειές. Είναι αυτές που βλέπετε που έχουν βγει και τι προβλέπετε για το 18. Δυστυχώς στην Ελλάδα ελάχιστα ή σχεδόν τίποτα από αυτά δεν έχουν εκεί, κάτι πολύ λίγα. Και αν μπορέσαμε να σκεφτεί κανένας να πάρουμε ένα 10% της δουλειάς αυτής, θα μπορούσαμε να βάλουμε όπως βλέπετε 675 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πάμε στο τελευταίο θέμα, στο πρώτο τελευταίο θέμα μάλλον, αυτό που είναι του Gold Iron και είναι για το περιβάλλον. Τα είπε πολύ σωστά ο κ. Γαβρίλης. Βλέπετε εδώ ήδη έχει εφαρμοστεί σε αρκετά μέρη του κόσμου, πρέπει να εφαρμοστούν και εδώ και ήδη θα μπουν σύντομα σε κανονισμούς. Το πλοίο που θα έρχεται να έχει την παροχή ρεύματος για να μην καίνε μέσα στο λιμάνι και έχουμε αυτούς τους ρήπους. Ορισμένα στοιχεία είναι 50.000 περίπου τα εμπορικά πλοία, περίπου 100 μέρες μένουν στο λιμάνι, μία κιλοβατόρα. Σκεφτείτε ότι χρειάζεται περίπου 200 γραμμάρια μπόκερ και κάθε ένα κιλό από τα μπόκερ βγάζει περίπου 3,1 κιλά κάρβον διοξίδιο και χρειάζονται περίπου, καταναλώνονται τα εμπορικά πλοία όλα, 411 εκατομμύρια τόνους υλικού. Οπότε καταλαβαίνετε τι αποτελέσματα έχει αυτό το πράγμα. Τώρα, ορισμένα πράγματα βλέπετε το Gold Iron που θα εφαρμοστεί ήδη με πάμε να, αυτό που πλέον θα έχει για τα λιμάνια μηδενικά emission, μηδενικό αποτέλεσμα στους ρήπους. Από την άλλη μεριά, ειδικά για τα κρουαζιερόπλοια υπάρχουν προτάσεις κυρίως για τα λιμάνια φυσικά του home port να πούνε και όχι σε όλα τα λιμάνια γιατί σαν κράζει μένει πολύ λίγο και φυσικά ανάλογα με τα μεγάλα και τους κυρίως προορισμούς θα πρέπει να γίνουν εγκαταστάσεις τέτοιες. Βλέπετε εδώ πέρα τι είναι το power στα διάφορα πλοία, στα container μέχρι 140 μέτρα. Πάνω από 140 μέτρα, στα ρολό, στα πρώτα κάρια, στα κουραζιερόπια, 7.500 κιλοβάτ. Είναι μεγάλες οι παροχές που πρέπει να έχουμε και φυσικά όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν και από πού θα προέλθει αυτή η ενέργεια. Θα προέλθει από ηλιακή ενέργεια, από τον αέρα, από LNG, από ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο και θέλουν να και πρέπει να μας πούνε από
κάνουμε τις μελέτες που πρέπει να κάνουμε. Ετούτο δόνι με το καινούργιο Master Plan κάναμε εμείς μόνοι μας μια προσέγγιση στο Πειραιά για το Master Plan, τι πρέπει, εδώ που είναι τα κρουαζιερόπλια, πρέπει να μπουν 5 τουλάχιστον παροχές για ρεύμα. Εκεί που είναι το πλοίο έγκυος 6, τραπετσόνα 4, στα κοντέινερ 4 και στο πέραμα 6 για τις επισκευές. Λοιπόν, είναι απλά κάποιες προτάσεις, αυτό θα γίνει η μελέτη από το λιμάνι και θα δούμε τι χρειάζεται. Τώρα πάμε σε τις εύκολες λύσεις, έχουμε πολλά νησιά, δεν μπορούμε όπως είπαμε στην αρχή να κάνουμε παντού λύσεις για λιμενικά έργα σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα με τα εγκυροβόλια, όπως έχουν κάνει η Νορβηγία, όπως έχουν κάνει στα Φιούς, όπως έχουν κάνει στην Νότια Αμερική, να δέσουν τα πλοία. Και αυτό το πράγμα, το CWO που βλέπετε, μπορεί να μπει σε ένα νησί, μπορεί να δει κάπου, πιάνει το κρουαζιερόπλοιο, περπατάνε και θα φύγει έξω, διπλώνει και πάλι μπαίνουν μέσα. Το ίδιο και εδώ πάλι είναι επάνω στα Φιούς, αυτό σε ένα λιμάνι που έχει πάει το κρουαζιερόπλοιο. Μας έχουν κάνει και μια πρόταση εδώ πέρα, βλέπετε το στάδιο της Εφηβείας. Δύο κρουαζιερόπλοια με αυτό να βγουν έξω παρά να έχουμε, όπως είπαμε, να μην έχουμε τον κορεσμό που μπορεί να έχουμε αργότερα στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα τελευταία χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η παραχώρηση στη ΣΕΠΑΛΜΑΕ,
έρθουν αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα που πλέον καθιστούν τον Πειραιά το 7ο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης σε όρους πρωτοεκπόρτωσης εμπορευματικών δικτύων. Βλέπετε και στο σχετικό πίνακα ότι ανεβήκαμε τον τελευταίο χρόνο ακόμα μία θέση περνώντας το αγγλικό Φέλιξτον και πλέον η διαφορά μειώνεται με τα δύο ισπανικά λιμάνια που είναι πάνω από εμάς αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε ότι βραχυπρόθεσμα μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια το λιμάνι του Πειραιά θα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι containers σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αυτή η σημαντική αύξηση, εκτός από ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, έχει ενεργοποιήσει μέσα από αυτή τη μεγάλη εμπορευματική δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στο ΣΕΠΟ του Πειραιά, έχει επανεργοποιήσει και τη σιδηροδρομική σύνδεση και πλέον αναπτύσσει συνεχώς αυτή η δυνατότητα τα containers να μεταφορτώνονται όχι μόνο από πλοίο σε πλοίο, αλλά και από πλοίο σε βαγόνια και από εκεί να κατευθύνονται προς άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων και να ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη θέση του Πειραιά ως κέντρο logistics. Η επένδυση αυτή λοιπόν, αυτή που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια συνεχώς μεγαλώνει, ήδη η συνολική δυναμικότητα του Πειραιά από το 2018 σε containers θα ανέβει συνολικά στα 7,2 εκατομμύρια. Οπότε από τα 4,1 που διακινήθηκαν μέσα στο 2017, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο να ανέβει σημαντικά αυτή η δραστηριότητα και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η θέση του Πειραιά ως λιμάνι εμπορευματικοποιών. Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για το λιμάνι της ακτοπλοείας που το γνωρίζουμε οι περισσότεροι από τις καλοκαιρινές διακοπές που το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί Έλληνες. Στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά διακινούνται ετησίως πάνω από 7 εκατομμύρια επιβάτες, ένας πολύ μεγάλος αριθμός και βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε και περίπου 8 εκατομμύρια επιβάτες που χρησιμοποιούν το προθυμίο της Αλαβίνας και αυτοί υπάγονται στη δικαιοσία του λιμένους Πειραιός. Η δραστηριότητα αυτή έχει τεράστια σημασία, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, να στοιχίζεται απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πλοίων προς και από τα νησιά. Πολλά από τα νησιά μας στο Αιγαίο δεν έχουν αεροπορικές συνδέσεις, οπότε το πλοίο είναι ο μόνος τρόπος να μεταφερθούν οι επιβάτες, τα εμπορεύματα, ποσικό νερό και φυσικά αποτελεί βασικό στόχο του λιμανιού η όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών για τα πλοία της ακτοπλοείας μας. Και βέβαια ένας από τους στόχους είναι να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο αυτές οι υπηρεσίες και με ορισμένες επενδύσεις που κάποιες από αυτές αναφέρθηκαν, τη μετατροπή κάποιων παλιών κτηρίων ανενεργών αποθηκών σε ξενοδοχεία πολυτελείας 4 και 5 αστέρων, να ενισχυθούν και οι τουριστικές υποδομές που θα καταστήσουν το λιμάνι του Πειραιά πιο ελκυστικό και για τους επιβάτες και για τους τουρίστες και ακόμα και βέβαια και για τους τουρίστες της κρουαζιέρας, τους οποίους προσβλέπουμε να αυξήσουμε τον αριθμό τους και να έρθουν ακόμα περισσότεροι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις κρίσεις θέλουμε να φτιάξουμε ένα λιμάνι ανοιχτό στο κοινό, όχι μόνο για τους επιβάτες, αλλά και για τους κατοίκους των όμορων δήμων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, όμορφα εστιατόρια, καφετέριες δίπλα στη θάλασσα σε ένα όμορφο περιβάλλον, σε ένα λιμάνι ανοιχτό, προσβάσιμο για τους κατοίκους και του Πειραιά και των άλλων όμορων δήμων. Γιατί όπως είδαμε και στο χάρτη στην αρχή, φαίνεται καθαρά η έννοια της συνδεσιμότητας του λιμανιού με τους γύρω δήμους. Είναι ανεπτυγμένο το λιμάνι τόσο κοντά στις πόλεις που θα λέγαμε είναι η μοίρα του ότι πρέπει να αναπτύσσεται παράλληλα και είναι ευκταίο με συνεννοήσεις όπως αναφέρθηκε, ώστε η ανάπτυξη αυτή να ευνοεί πραγματικά και τις τοπικές κοινωνίες. Μία από τη δραστηριότητα που έχει σημαντικό αντίκτυπο και στις τοπικές κοινωνίες είναι η κρουαζιέρα που πολύ αναλυτικά περιγράφηκε από τον κύριο Κόντε, ο σημαντικός αντίκτυπος που έχει δραστηριότητα αυτή για την τοπική και εθνική οικονομία. Να πω μόνο πρόσθετα ότι συγκεκριμένα για το λιμάνι του Πειραιά ένας βασικός στόχος είναι η μετατροπή του
από λιμάνι διέλευσης σε λιμάνι αφετηρίας. Και χαιρόμαστε που αποτελεί ένα κοινό τόπο, ένα κοινό στόχο. Ο στόχος αυτός τον υποστηρίζουν και η τοπική και η κεντρική κυβέρνηση, γιατί πραγματικά έχει σημασία οι επιβάτες κρουαζιέρας όχι μόνο να έρχονται το πρωί και να φεύγουν το απόγευμα όπως συμβαίνει με τους περισσότερους επιβάτες κρουαζιέρας σήμερα στον Πειραιά, αλλά να έρχονται να διανυκτερεύουν, να παραμένουν περισσότερο και να καταναλώνουν βέβαια περισσότερο στα τοπικά καταστήματα, να κάνουν κρουαζιέρα τους και στα νησιά του Αιγαίου και πάλι να επιστρέφουν στον Πειραιά. Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι το λιμάνι Πειραιά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Εξυπηρετεί πλησίως περίπου 1 εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας. Περίπου το 70% από αυτούς είναι επιβάτες μόνο διέλευσης. Θέλουμε να αλλάξει σημαντικά αυτό το νούμερο και να προσελκύσουμε όλο και περισσότερο επιβάτες αφετηρίας που θα έρχονται, όπως υπόθηκε, και θα ξεκινούν οι κρουαζιέρες από την Πειραιά. Ένας από τους μεγάλους στόχους που συνδέεται με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου είναι και το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς, που είναι μια πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά κρουαζιέρας. Από ό,τι φαίνεται, οι Κινέζοι αγαπούν ιδιαίτερα την κρουαζιέρα και με τη χρήση του brand name της Costco Shipping, του κατόχου του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, θέλουμε να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους επιβάτες κρουαζιέρας από την Κίνα. Ήδη έχουν δημιουργηθεί απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με πόλεις της Κίνας με την Αθήνα, ώστε να έρχονται και να απολαμβάνουν την κρουαζιέρα τους στο Πειραιά. Είναι λοιπόν αυτός ένας σημαντικός στόχος που πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει σημαντικά για την τοπική και εθνική οικονομία. Εδώ βλέπετε την σχεδιαζόμενη επέκταση του λιμανιού της κρουαζιέρας σε αυτό το σημείο, ώστε να δημιουργηθούν τουλάχιστον 2 θέσεις παραβολής για νέα κρουαζιερόπλια νέας γενιάς, για μεγάλα κρουαζιερόπλια νέας γενιάς. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλες πλωτές πολιτικές που μεταφέρουν περίπου 4.000 επιβάτες, συν 1.000-1.500 άτομα προσωπικό, και καταλαβαίνετε ότι τις περιόδους που έχουμε υψηλή κίνηση κρουαζιέρας, από τον Απρίλιο τώρα ήδη ξεκινάει μέχρι και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, πόσο σημαντικά κύματα τουριστών αναμένουν. Να περάσουμε επίσης και σε μία ακόμα δραστηριότητα για την οποία υπόθηκαν αρκετά σχόλια, είναι η δραστηριότητα της ναύπηγου επισκευής. Μία πολύ σημαντική δραστηριότητα, η οποία όμως βρίσκεται σε ύφεση, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια, και είναι πραγματικά κρίμα λόγω της πολύ καλής τεχνογνωσίας που έχει η χώρα μας σε αυτό το τομέα να υπάρχει απώλεια από τέτοιες εργασίες που μεταφέρονται σε άλλα ναυπηγεία στο εξωτερικό αντί να παρέχονται από ντόπιους εργάτες. Η επένδυση εδώ που έχει συμφωνηθεί και σε μεγάλο μέρος έχει ήδη υλοποιηθεί, έχει συμφωνηθεί με το ελληνικό δημόσιο, αφορά την αγορά και τοποθέτηση μιας νέας στρατής εξαμενής, η οποία μόλις πριν λίγο καιρό ήρθε και εγκαταστάθηκε στο λιμάνι Πειραιά και στη ζώνη του περάματος, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα υποδέχτηκε το πρώτο πλοίο προς επισκευή, δηλαδή έχει αρχίσει ήδη και λειτουργεί. Και η δραστηριότητα αυτή που λαμβάνει χώρο στο πέραμα αναμένεται να ανακουφίσει την περιοχή που μαστίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και να προσφέρει θέσεις εργασίας, καθώς στις εγκαταστάσεις αυτές όλων τις νοικιάζει σε ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν τις ναύπηγο επισκευαστικές εργασίες σε πλοία μικρού και μεσαίου μεγέθους που μπορούν να εξυπηρετηθούν ακόμα περισσότερα πλοία μέσα από τις καινούργιες αυτές υποδομές. Εδώ βλέπετε τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας πρώτης εξαμενής. Και εδώ είναι συνολικά ο χάρτης, ο πίνακας των επενδύσεων όπως έχει συμφωνηθεί με τον ελληνικό δημόσιο και καλύπτει όλες τις λιμενικές δραστηριότητες που περισσότερο ή λιγότερο αναφέραμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση ώστε πραγματικά το λιμάνι του Πειραιά να αναπτυχθεί σε όλες τις δραστηριότητες και να ακολουθήσει αυτή την πολύ πετυχημένη πορεία που είχε και ο τομέας των εμπορευματικών και οι υπόλοιπες δραστηριότητες να αναπτυχθούν εξίσου σημαντικά.
Θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν πιο άλλου είδους παρεμβάσεις του λιμανιού του Πειραιά στις τοπικές κοινωνίες, που σχετίζονται και με το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση ενεργειών για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, επειδή όλα αυτά είναι και διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μια και η εταιρεία είναι συγμένη, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο από το χρόνο που γενικά μου προσφέρθηκε. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε μια αποστροφή να απευθυνθώ και προς τους νέους μελλοντικούς συναδέλφους που χαίρομαι που αποτελούν σημαντικό τμήμα, σημαντικό κομμάτι του ακροατηρίου, να ευχηθώ να έχουν μια λαμπρή καριέρα και επίσης να ευχηθώ μια λαμπρή εγχώρια καριέρα. Παλαιότερα ήταν στόχος και όνειρο ίσως η διεθνή καριέρα, αλλά νομίζω έχει παραγίνει τελευταία αυτό και με την αιμορραγία νέων επιστημόνων που έχει συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και κατά τη γνώμη μου αποτελεί ίσως την χειρότερη και την πιο άσχημη συνέπεια της χρηματοοικονομικής κρίσης, θέλω ειλικρινά να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή σταδιοδρομία στο χώρο της ναυτιλίας, στο χώρο που επιθυμείτε και για να το συνδυάσω την παρουσίαση. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές οι επενδύσεις που ήδη κάποιες από αυτές υλοποιούνται και άλλες που δρομολογούνται θα συμβάλλουν στη δημιουργία τέτοιων θέσεων εργασίας. Είναι βιώσιμες επενδύσεις που θα μείνουν στον τόπο και θα αποδείξουν ακόμα μία φορά ότι η ανάπτυξη έρχεται από τη θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αναπτυχθεί το λιμάνι παράλληλα με τις πόλεις που συνορεύουμε αυτό. Και το κρατάμε αυτό γιατί, όπως είπε ο κ. Κορκίνης στην αρχή, το απευκταίο για τον Πειραιά και τους γύρω δήμους θα ήταν να λειτουργεί το λιμάνι να γίνει μια πόλη μέσα στην πόλη. Οπότε αυτό που μας είπε ο κ. Ζεβρόφρος νομίζω ότι ήταν μια καλή εξέλιξη. Να πάμε τώρα και στον κύριο Ηλία Θημιόπουλο, είναι διευθυντής του Ενεργειακού Περιβαλλοντικού Γραφείου Αιγαίου. Καλημέρα σας. Θα έρθω λίγο πιο κοντά γιατί η έδρα έχει μεγάλη απόσταση και θέλω κυρίως οι νέοι σπουδαστές και οι κοπέλες που είναι εδώ να με βλέπουν καθώς μιλάω ή καλύτερα να κοιταζόμαστε στα μάτια. Λοιπόν, θα έρθω στον πυρήνα του θέματος, ο οποίος είναι ποια μπορεί να είναι η σχέση μιας πόλης όπως είναι ο Πειραιάς παραδείγματος χάρη και οι κάτοικοι αυτής πόλης με ένα κέντρο δραστηριότητας όπως είναι ένα λιμάνι. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια πολύ ισχυρά διαδραστική σχέση λόγω γυμνίασης και λόγω του ότι έχουμε μια διαρκή κίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων, πραγμάτων. Όλο αυτό επιδρά στην πόλη με δύο τρόπους. Ο ένας είναι, θα λέγαμε, αρνητικός. Έχουμε επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έχουμε επιπτώσεις από τις διαρκείς μετακινήσεις προς και από το λιμάνι. Έχουμε επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον λόγω της κίνησης των πλοίων και λόγω της καύσης και των καυσαερίων, τα οποία εκπέμπονται ακόμα και όταν δεν κινούνται κατά τη στάθμευση. Έχουμε επιπτώσεις από το θόρυβο, είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο συνήθως το ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές τώρα έχουμε ζημιδίσει το θόρυβο, έχει μπει μέσα μας και νομίζουμε ότι έτσι ήταν πάντα τα πράγματα, δεν ήταν. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια επίπτωση, η οποία με διαφόρους τρόπους και πολιτικές και τεχνολογίες προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε, δεν τα έχουμε καταφέρει πολύ, λέω γενικά σαν κοινωνίες και ιδιαίτερα σε τέτοιους πολυσύχναστους χώρους όπως είναι τα λιμάνια. Οι καινούργιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των διεθνών οργανισμών, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, ο ΑΕΟ, έχουν δρομολογήσει, όπως λέμε, μια σειρά από κανονισμούς, οδηγίες,
νομοθεσία, η οποία κάνει τα πράγματα πολύ πιο αυστηρά από αυτά που ήταν στο παρελθόν. Βέβαια, αυτή η αυστηρότητα συνήθως βρίσκει μια αντίπαλη πλευρά, που είναι αυτοί οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τα μέτρα, και εδώ αρχίζει ένας αγώνας καθυστερήσεων, θα λέγαμε, στο ποδόσφαιρο. Και έτσι τα μέτρα αυτά, ενώ θα έπρεπε να ληφθούν χθες, συνήθως καθυστερούν. Προχθές βγήκε μια απόφαση από τον ΑΕΜΟ, η οποία θέτει κάποιους στόχους για τα αέρια θερμοκηπίου, όπως λέμε, το διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, και επεκτείνει εφαρμογή αυτών των μέτρων για τον περιορισμό έτσι, αυτών των αερίων που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τι ενέργεια χρησιμοποιούμε και πώς τη χρησιμοποιούμε μέχρι το 2050. Ποιος είναι ποιος τα θέλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια κινητικότητα και εκείνο το οποίο θα έπρεπε να συγκρατήσουμε είναι ότι αυτό δεν θα έπρεπε να έρχεται ως απέτηση, η προστασία δηλαδή του περιβάλλοντος από εξωτερικούς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο ΑΕΜΟ, αλλά θα έπρεπε να είναι υπόθεση των ίδιων των πολιτών, των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιδιωτών, των επαγγελματιών, όλων αυτών οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να βρίσκονται σε ένα υγιές περιβάλλον. Αυτή είναι όμως η μια πλευρά. Είναι η πλευρά η αρνητική, θα λέγαμε, και εδώ βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για παρεμβάσεις, αλλά και για επαγγελματική δραστηριότητα ανθρώπων οι οποίοι είναι νέοι και ψάχνονται και θέλουν να βρουν μια διέξοδο και θέλουν να βρουν τομείς οι οποίοι αύριο θα έχουν κάποια προοπτική. Αυτός ο τομέας λοιπόν της προστασίας του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος του χερσαίου, του περιβάλλοντος της πόλης, του περιβάλλοντος του λιμανιού, έχει μέλλον και ήδη, όπως τα ξέρετε φαντάζομαι, υπάρχει μια πληθώρα εταιριών, ιδιωτικών εταιριών κυρίως, που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Κυρίως υπηρεσίες αντιρρύπανσης ή υποδοχής αποβλήτων πλοίων κλπ. Με πολλές θέσεις εργασίας. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι ας πούμε η θετική πλευρά. Τι μπορεί να κάνει μια πόλη για να αξιοποιήσει αυτόν τον παράγοντα που λέγεται λιμάνι, πέρα δηλαδή της αξιοποίησης που γίνεται για εμπορικούς και οικονομικούς λόγους, τα οποία ακούσατε από τις θαυμάσιες προηγούμενες εισηγήσεις. Πρέπει να δει λίγο μπροστά λοιπόν η πόλη και συγκεκριμένα η πόλη του Πειραιά, συγκεκριμένα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος του Πειραιά, δεπμερτήρια. Έχει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τα εφημερικήρια, οι επαγγελματικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, πολύ συχνά αυτό το ξεχνάμε, ότι υπάρχει και ένας τέτοιος κόσμος, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία και τα συνδικάτα, τα οποία και αυτά θα έπρεπε να είναι μέρος αυτού του διαλόγου που δυστυχώς δεν είναι. Όλοι αυτοί λοιπόν θα έπρεπε να κινητοποιηθούν έτσι ώστε να αποκτήσει η πόλη μια θετική σχέση με αυτές όλες τις δραστηριότητες και να δει μπροστά, να δει το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον. Σας είπα ήδη ότι σε ό,τι αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος αρχίζουν και μπαίνουν αυστηρές προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια. Θα πρέπει σιγά σιγά και εδώ έρχεται, ας πούμε, μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε δραστηριότητες μειωμένων ή και μηδενικών, όπως λέμε, εκπομπών. Αυτό σημαίνει, σε πρώτη φάση, ότι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την κίνηση και τη μετακίνηση και την δραστηριότητα και τη λειτουργία των μηχανών κτλ. Θα πρέπει να πάμε από τα παλιά καύσιμα, τα οποία ρηπαίνουν, κυρίως το δίζελ,
το οποίο είναι το κύριο καύσιμο το οποίο χρησιμοποιεί στα πλοία. Και βεβαίως πετρέλαιο και βενζίνη για τα οχήματα τα οποία υπάρχουν στο έδαφος. Θα πρέπει να πάμε σε νέα καύσιμα, σε νέες τεχνολογίες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αν δει κανείς τον όγκο του στόλου, έτσι, και τον όγκο των αυτοκινήτων, για να περιοριστώ μόνο σε αυτούς τους δύο παράγοντες, το γεγονός δηλαδή ότι θα χρειαστεί όλο αυτό να αλλάξει και ως προς την τεχνολογία των ίδιων των μεταφορικών μέσων, αλλά και ως προς τα καύσιμα, ήδη από μόνο του φέρνει μια τεράστια επανάσταση. Το μέλλον λοιπόν σε αυτό το τομέα είναι κυρίως η ηλεκτροκίνηση. Ακούστηκε και πριν ο όρος cold iron. Αυτό σημαίνει πολύ πρακτικά ότι αντί να καίμε πετρέλαιο, θα χρησιμοποιούμε στη νέα γενιά πλοίων και στις νέες γενιές αυτοκινήτων ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια τοπικά, όταν καταναλώνεται στην πόλη ή στο λιμάνι, έχει 0 εκπομπές. Πολλές φορές είναι και πολύ πιο φθηνή. Βέβαια, εκεί όπου παράγεται, παράγει ρύπανση. Επομένως, το να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στη Μεγαλόπολη και να την καταναλώνουμε εδώ, δεν κερδίζουμε συνολικά πάρα πολλά πράγματα στο συνολικό περιβάλλον. Μπορεί να κερδίζουμε εδώ, αλλά κάπου αλλού κάνουμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι το μέλλον και αυτό έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη, την προοπτική αυτή, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως λέμε, να μπουν σοβαρά στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα πρέπει το τεράστιο δυναμικό που υπάρχει από αιωλική και δευτερευόμενος από ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να μπει και αυτό στην υπηρεσία των νέων αυτών δραστηριοτήτων τεχνολογιών και των εναλλακτικών καυσίμων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, στα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα στον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, έχουμε ένα δυναμικό, όπως λέμε, πολλών χιλιάδων μεγαβάτ. Που σημαίνει δηλαδή, για να σας δώσω την τάξη μεγέθους, θα μπορούσαμε, αξιοποιώντας αυτό το δυναμικό, να έχουμε περίπου το 50% μόνο από τα νησιά, έτσι της ενέργειας και κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνται σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Από λιγνίτη, από φυσικό αέριο και σε περιορισμένο βαθμό από πετρέλαιο ή άλλα καύσιμα. Και βεβαίως έχουμε τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν μόνο υγρά καύσιμα. Λοιπόν, αυτή την ενέργεια μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε, να την φέρουμε κοντά στους καταναλωτές, ας πούμε σε ένα λιμάνι, και αυτό θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Θα ήταν επιτυχία γιατί θα είχαμε μια εμπόρια πηγή ενέργειας όπως είναι η αιωλική ενέργεια, η οποία, όπως είπαμε, έχει 0 εκπομπές, η οποία θα μπορούσε να γίνει από ελληνικά χέρια. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή να τροφοδοτήσει το αυριανό στόλο των πλοίων και των αυτοκινήτων. Το πόντα αιώνα, η τροφοδοσία των πλοίων δηλαδή στο λιμάνι με ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα πρώτο βήμα. Αυτό αφορά όμως μόνο την εκεί στάθμιση. Το μέλλον είναι και σε ηλεκτρικά πλοία. Πλοία δηλαδή τα οποία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία βεβαίως θα αποθηκεύεται σε μπαταρίες. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το φυσικό αέριο, το οποίο ας πούμε είναι ένα μεταβατικό καύσιμο και που σε υγροποιημένη μορφή μπορεί από τώρα να αρχίσει να χρησιμοποιείται στα πλοία και βεβαίως για μια σειρά από άλλες δραστηριότητες μέσα στο λιμάνι. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες θέρμανσης, ψήξης, κτηρίων κλπ. Και ταυτοχρόνως, έτσι, να παράγεται ηλεκτρισμός. Αυτό που λέμε συμπαραγωγή.
μπορεί να σας πω λίγο τεχνικά αυτά, αλλά επιμένω λίγο για να σας πω ότι εδώ πράγματι συντελείται μία τεχνολογική επανάσταση, μετάβαση, ανατροπή, η οποία θα απαιτήσει νέες ειδικότητες, η οποία θα φέρει νέες θέσεις εργασίας, η οποία θα έχει ανάγκη από ενδιάμεσους, μεταξύ δηλαδή αυτών οι οποίοι είναι οι χρήστες, οι ναυτιλιακοί ας πούμε, ο ναυτιλιακός κόσμος και η παραγωγή, αυτοί οι οποίοι παράγουν ενέργεια, αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται ενέργεια, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε αυτή την ενδιάμεση σχέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Θα σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Επομένως, εδώ μπαίνει και ένας πρώτος μεγάλος στόχος για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ότι θα πρέπει να σκεφτούν πάνω σε αυτή τη νέα προοπτική, να σκεφτούν πολύ σοβαρά, όχι κάνοντας απλώς θεωρητικά, τεχνικά μαθήματα φυσικής, ας πούμε, ή οκεανογραφίας, έτσι, αλλά εστιάζοντας και σε αυτό το οποίο έρχεται, το οποίο άφηγε στην πόρτα μας και το οποίο, εάν εμείς δεν μπορούμε να το ικανοποιήσουμε, ως εσείς δηλαδή, ως νέα στελέχη σε αυτόν τον τομέα, ας πούμε, της επιχειρηματικότητας, της νέας επιχειρηματικότητας, προφανώς θα έρθει απ' έξω, θα έρθει από κάπου αλλού. Είναι σίγουρο όμως ότι έρθει. Άρα εδώ είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, όχι μόνο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά και για το είδος της τεχνικής και ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που θα πρέπει να προσφέρουν τα ιδρύματα, το οποίο δεν το κάνουν σήμερα. Σήμερα ένας μηχανικός έχει γενικές γνώσεις όταν βγαίνει, ακόμη και από το Πολυτεχνείο, αλλά αν του δώσεις την εντολή αύριο να κάνει μια τέτοια εφαρμογή, προφανώς δεν έχει τα μέσα, δεν έχει τις γνώσεις, δεν έχει την εμπειρία. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχει σημασία είναι η εκπαίδευση για να συνδεθεί με την παραγωγή και να γίνει και αυτή όχημα στην ανάπτυξη και να μην πιάνουν οι νέοι όταν τελειώνουν και έχουν ένα δίπλωμα στο χέρι να ψάχνουν στα γραφεία θέσης εργασίας. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι μέσα από την ίδια τη διαδικασία της εκπαίδευσης, μέσα από την εκπαίδευση πριν ολοκληρωθεί, να υπάρχει ήδη αυτός ο προσανατολισμός στις εφαρμογές, στις τεχνολογίες οι οποίες έρχονται. Αυτό το οποίο ονομάζουμε λιμάνι του μέλλοντος, με τι θα μοιάζει. Καταρχήν, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα σας καλέσω στο συνέδριο που κάνουμε κατά σύντοση, μεθαύριο, εδώ, στον ίδιο χώρο, ένα διήμερο διεθνές συνέδριο, με πάνω από 20 εισηγήσεις, πολλοί ξένοι, θα έχουν να μας μεταφέρουν την εμπειρία, τι γίνεται δηλαδή σε άλλες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να δείτε ότι αυτά τα οποία εμείς συζητάμε και συζητάμε πολλές φορές θεωρητικά σε τέτοιες ωραίες συναντήσεις, οι άλλοι τα έχουν πραγματοποιήσει δεκαετίες πριν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται στον άλλο κόσμο. Πώς δουλεύουν οι αγορές, πώς δουλεύουν οι τεχνολογίες, πώς δουλεύουν οι χρηματοδοτήσεις. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. smartphones.gr είναι το site του συνεδρίου. smartphones.gr θα το δείτε εύκολα. Ξεκινάει την Πέμπτη το πρωί και θα είναι διήμερο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε να έχετε ένα πανόραμα όλων αυτών των νέων τεχνολογιών, δυνατοτήτων και διαδικασιών και να δείτε κυρίως τι κάνουμε στον άλλο κόσμο. Έλεγα λοιπόν για το σύστημα της εκπαίδευσης. Είχα προχτές μία συνάντηση με τον κύριο Μπουτζούρη, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι αυτό το οποίο συνένωσε τα ΤΕΗ της Δυτικής Αττικής σε ένα νέο ίδρυμα το οποίο το ονομάζουν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Ανεξαρτήτως από το αν συμφωνεί ή όχι κανείς με την ίδρυση νέων θεσμικών πανεπιστημίων κλπ. Το γεγονός, εν πάση περιπτώσει, ότι τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ενώνονται για να βρουν μια κοινή γλώσσα είναι κάτι θετικό. Εκείνο που του είπα είναι ότι θα πρέπει άμεσα αυτό το νέο πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύεται σε μια περιοχή η οποία μαστίζεται από ανεργία, από οικονομική κρίση, από μια σειρά από πράγματα, θα πρέπει να βρει άμεσα τον εφαρμοσμένο τεχνολογικό του προορισμό. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσει άτομα τα οποία είναι σε θέση να υλοποιήσουν το αυριανό πρόγραμμα. Και αυτά δεν είναι μόνο μηχανικοί. Είναι οικονομολόγοι, είναι managers, είναι λογιστές, είναι δικηγόροι, είναι άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να έχουν μία και δύο και τρεις ειδικότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τόσο σύνθετα αντικείμενα όσο είναι παραδείγματος κάτω τα αντικείμενα της ενέργειας. Εγώ που είμαι ενεργειολόγος, σας πληροφορώ ότι έχω, παρά που έχω μια μεγάλη πείρα και λόγω της ηλικίας μου, έχω ένα μικρό μέρος αυτής της πληροφορίας η οποία απαιτείται για να κάνω σωστά και μόνο μου τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Χρειάζομαι ομάδες ανθρώπων, δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ξέρω και από οικονομία, πρέπει να ξέρω και νομικά, πρέπει να ξέρω και διαβάζω τον καινούργιο νόμο, ο οποίος είναι σε μια γλώσσα πολλές φορές καταλαβίστηκε. Θα πρέπει να είμαι σε θέση να τα κάνω όλα αυτά και αυτή η πολυπλοκότητα, αν θέλετε, των νέων υποκειμένων, των νέων επαγγελματιών, πολυσύνθετη αυτή δομή θα πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα από τις δομές της εκπαίδευσης. Τελειώνω γιατί νομίζω ότι ο κ. Ανδρέα κοιτάει κάπου γλωσσά. Θα σας πω ένα τελευταίο σημείο και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας δημιουργικώς και μεθαύριο και όποτε θέλετε να σας πω περισσότερα. Ήδη έχω στείλει και ένα κείμενο εδώ στη γραμματεία. Θα σας πω και λόγια για το οικονομικό σκέλος. Λέμε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, είμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, θέσεις εργασίας δεν προκυρήσονται, όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πω ότι υπάρχει καταρχήν ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη δεξαμενή χρηματοδοτήσεων, την οποία αξιοποιούμε πάρα πολύ λίγο, η οποία πια δεν είναι θεωρητική, δεν είναι γενικώς προγράμματα, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη και αυτό αφορά τα νέα προγράμματα, τη νέα γενιά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα γενιά προγραμμάτων είναι προσανατολισμένη. Υπάρχουν προγράμματα για τα λιμάνια, ειδικά και μάλιστα για τα πράσινα λιμάνια. Μάλιστα και τα έξυπνα λιμάνια, smart ports. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν ειδικά την ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την εξοικονόμηση της ενέργειας σε διαδικασίες όπως είναι παραδείγματος χάρη η κίνηση μηχανών και οι γερανογέφυρες σε ένα λιμάνι. Όλα αυτά είναι πλέον εξειδικευμένα. Αφορούν τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Και εκείνο το οποίο απαιτείται είναι αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων, η Δημοτική Αρχή, οι Λιμενικές Αρχές, οι Ιδιωτικές Εταιρείες, διάφορες άλλες επαγγελματικές τάξεις που βρίσκονται σε αυτόν τον κύκλο. Εκείνο το οποίο απαιτείται λοιπόν είναι όλοι αυτοί να μάθουν καταρχήν τι γίνεται σε αυτήν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και πώς θα μπορέσουν κάνοντας σωστές προτάσεις να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια. Σε αυτό θα μπορούσαν να εμπλακούν και νέοι άνθρωποι, άνθρωποι οποίοι, σαν και εσάς, οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης ενός νέου στοιχείου και οι οποίοι θα μπορούσαν σιγά σιγά και μέσω αυτών των προγραμμάτων να αρχίσουν να αποκτούν εμπειρία. Τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τεράστια, το συναντρέω, είναι όμως εξειδικευμένα, πολλές φορές είναι δύσκολα
αλλά είναι μια δεξαμενή την οποία έχουμε αξιοποιήσει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Από εκεί λοιπόν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί αυτή η πρώτη φάση μιας τέτοιας μεγάλης προσπάθειας και θα μπορούσε και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως είναι παραδείγματος χάρη η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι το λιμενικό ταμείο, όπου υπάρχει λιμενικό ταμείο, οι οργανισμοί λιμένων, οι operators όπως λέμε, όλοι αυτοί, ο κόσμος της ναυτιλίας κλπ. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί και θα έπρεπε όλοι αυτοί να δημιουργήσουν μορφές συνεργασίας, συμπράξεις, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα, όχι αυτό για να πάρουμε χρήματα, όχι για να πάρουμε επιδοτήσεις, όπως λέγαμε παλιά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να κάνουμε πράγματα. Και σε αυτά τα πράγματα οι νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Εμένα αυτό είναι το μήνυμά μου σε αυτή τη σημερινή συγκέντρωση και αυτό προσπαθούμε ως ενεργειακό και περιβαλλοντικό γραφείο που υποστηρίζουμε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στο νησιωτικό και το παράκτιο χώρο, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να δείξουμε δηλαδή τι δυνατότητες υπάρχουν πραγματικά και τι ανάγκες υπάρχουν έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Γιατί εκείνο το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι κοιτάζουμε τα τρένα να περνούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσω, σας
ευχαριστίες θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Και θέλω συγγνώμη, διότι σήμερα αποφάσισα να κάνω μια ιδιαίτερη παρουσίαση, η οποία πολύ πιθανό να σας αναστατώσει, να σας προβληματίσει και ίσως και να σας κάνει να σκέφτεστε τα βράδια άλλα πράγματα περισσότερα από αυτά που ίσως να είχατε στο μυαλό σας όταν ερχόσασταν σήμερα εδώ. Οπότε ξεκινάω από την αρχή λοιπόν, σωστά, λέγοντας ότι σήμερα είμαι εδώ πέρα με την ιδιότητα του Προέδρου του Ινστιτούτου Ναυτιλιακών και Πολεμικών Μελετών. Είναι ένας οργανισμός με πάνω από 4.200 μέλη, κυρίως άτομα από την ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά όχι μόνο. Είμαστε διοργανωτές μεγάλων ναυτιλιακών συνεδρίων. Έχουμε διοργανώσει 16 μεγάλα ναυτιλιακά συνεδρία και την Πέμπτη έχουμε προσκαλέσει όλους εσάς, και σας πλέπω τώρα είναι ελεύθερη είσοδο, να προσέλθετε το πρωί της 5ης 19 του μηνός στο Πολεμικό Μουσείο, όπου θα έχουμε την διοργάνωση του 17ου ναυτιλιακού μας συνεδρίου με θέμα γεωπολιτική, γεωοικονομία και ναυτιλία. Είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα απελευθερώσουμε ιδιαίτερα σκληρά θέματα που όλοι επισκεφτόμαστε κατά το καιρούς. Η γεωπολιτική και η διπλωματία είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα στους τομείς του δικού μας οργανισμού. Εδώ και 4 χρόνια εκδίδουμε κάθε μήνα ένα ναυτιλιακό περιοδικό, το Maritime Intelligence. Εδώ και 6 χρόνια συμπληρωμένα κάθε 15 μέρες εκδίδουμε μια ναυτιλιακή εφημερίδα, τη Maritime Economies. Είναι 2 έντυπα στα οποία προσπαθώ ένα μικρό 20% αυτού του σκληρού και δύσκολου intelligence που παίρνουμε από τις συνεργασίες μας με πρεσβείες και υπηρεσίες πληροφοριών να το βάζω να το βλέπετε εσείς. Το υπόλοιπο που είναι πολύ πιο δύσκολο είναι μόνο για mail. Αλλά σήμερα έχω αποφασίσει στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας και αυτής της συνάντησης να ασχοληθώ με το κομμάτι των λιμένων από την πλευρά της γεωπολιτικής διπλωματίας. Και θα σας δείξω κάποια πράγματα που σίγουρα θα σας αναστατώσουν, αλλά ο σκοπός μου είναι αυτός ακριβώς. Να σας εντριγκάρω και να σας βάλω σε μια σκέψη που σίγουρα μέχρι σήμερα δεν είχατε. Δέστε τις ζώνες σας λοιπόν και ετοιμαζόμαστε. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, αν και ο κύριος Σοφοκλής Ξυνής δεν είναι εδώ για να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, θέλω να πω ότι στο συνέδριο στις 19 Απριλίου του 5, το οποίο ξανατονίζω είναι ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να έρθετε, έχει 2 session. Το δεύτερο session είναι 7 πρόεδροι ξένων επιμελητηρίων με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Πρεσβείας που θα τσακωθούμε ένα γόνιμο του 5. Πάνω στο πώς τελικά η γεωπολιτική έχει επηρεάσει τις σχέσεις της Ελλάδας με όλες τις χώρες. Συμμετέχει ο πρόεδρος του Ελληνορωσικό Επιμελητήριο, Ελληνοϊσραηλινό Επιμελητήριο, Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο, Ελληνοελβετικό Επιμελητήριο, Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο και το Ελληνοαζερβαϊτζάν. Μαζί και η Αμερικανική Πρεσβεία σε ένα εκρηκτικό δεύτερο session, το οποίο όσοι παρακολουθείτε θα μείνετε άφωνοι με το τι θα δείτε σαν εκεί να συμβαίνει. Αντίστοιχα, στο πρώτο session θα υπάρχουν οι πολιτικές τοποθετήσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του κυρίου Παναγιώτη Κουρουβλίου ως Υπουργός Ναυτιλίας, του κυρίου Καμένου του Δημήτρη ως από την Πρόεδρο της Βουλής, του κυρίου Μανιάτη, πρώην Υπουργό Ενεργείας του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Απόστολου Κόντα από το καινούργιο κίνημα, το κίνημα αλλαγής όπως ονομάζεται. Σε αυτό το συνέδριο λοιπόν τα ΙΕΚΑΠ έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί μας, διότι όχι μόνο προσφέρθηκαν να βοηθήσουν μέσω κάποιων ανθρώπων από την αθλητική ομάδα στο όλο registration και την όλη διαδικασία, αλλά εκτάκτως και η ομάδα των μαγείρων και σεφ του ΙΕΚΑΠ προσφέρθηκαν να μαγειρεύσουν και να ταΐσουν και όλους εμάς στο κλείσιμο του τέλους του συνεδρίου. Και καταλαβαίνετε ότι επειδή και εγώ είμαι ένα άτομο που τα έχω τα κελάκια μου,
δεν θα μπορούσα αν δεν είχα επιμεληθεί ένα τέτοιο καλό μενού να ήμουν ευχαριστημένος. Οπότε όλοι όσοι θα παρακολουθείτε θα έχετε την ευκαιρία να έχετε και ένα όμορφο γεύμα στο τέλος, προσφορά τα ΙΕΚΑ. Οπότε με αυτή την ευκαιρία δεν είναι ο κύριος ο Φούκλης. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τα ΙΕΚΑ για αυτή την προσφορά και ιδιαίτερα τον συνεργάτη τους, τον Χρήστο τον Κωστάκη, ο οποίος με πολύ πολύ επιμέλεια φρόντισε ότι όλα αυτά να πάνε και να γίνουν σωστά. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Προσδίδουμε ζώνες λοιπόν και ξεκινάμε σε κάτι το οποίο νομίζω πως πρέπει να το δείτε ως εισαγωγή. Τον όσο θα δείτε όσοι παρακολουθείτε και στο συνέδριο μας την Πέμπτη. Αυτός εδώ είναι ο χάρτης του κόσμου. Έτσι όπως το διδαχτήκαμε στα βιβλία της γεωγραφίας. Έτσι όπως νομίζουμε ότι είναι ο κόσμος. Και πράγματι, σε επίπεδο γεωγραφίας, ο πλανήτης μας έτσι είναι. Όμως εγώ τώρα θα σας δείξω τον πλανήτη μας, όχι με τα μάτια της γεωγραφίας, αλλά με τα μάτια της διπλωματίας. Και θα ξεκινήσω από το αλφάβητο, δείχνοντας σας κάτι το οποίο σχεδιάστηκε 115 χρόνια πριν. Το 1904 λοιπόν, 115 χρόνια πριν, ο καθηγητής Μακχίντερ για λογαριασμό της Βρετανικής Αντικατασκοπίας και του Συστέματος, του ζητήθηκε να σχεδιάσει τον κόσμο όπως θα έπρεπε να είναι στο μέλλον για τα συμφέροντα της Βρετανίας. 115 χρόνια πριν, ο κόσμος στα μάτια της διπλωματίας είχε την εξής μορφή. Υπάρχει ένα σκούρ κομμάτι ψηλά που ονομάζεται καρδιά. Ένα κομμάτι που πιάνει από την Ευρώπη και πάει με την Ασία, ονομάζεται η Μισέλινος και ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Μακίντερ λοιπόν, 115 χρόνια πριν, είπε, ελέγχοντας την Μισέλινο, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την καρδιά. Γιατί μόνο ελέγχοντας την καρδιά, μπορούμε να ελέγξουμε τον κόσμο όλο. 115 χρόνια πριν. Ελάχιστα χρόνια αργότερα, ο Σπάιντερμαν, ο καλογραφός των Αμερικανικών Μυστοπολιτευσιών, επικαιροποίησε και αναβάθμισε τον ίδιο χάρτη, δίνοντας άλλες ονομασίες και συμπεριλαμβάνονται και επόμενες χώρες μέσα, όπως την Βρετανία και την Ιαπωνία που δεν ήταν. Το δόγμα ίδιο, ελέγχοντας τη ρήμλα, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την καρδιά. Γιατί ελέγχοντας την καρδιά, ελέγχουμε τον κόσμο όλο. 110 χρόνια πριν, Σπάιντερμαν για λογαριασμό των Αμερικανικών Μυστοπολιτευσιών. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε βλέποντας αυτούς τους χάρτες και ζώντας σήμερα και γνωρίζοντας πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, θα μου πείτε, μα κύριε Κουλιαρά, εσείς που ασχολείστε με την γεωπολιτική και διπλωματία, αν πράγματι μπορεί η γεωπολιτική και διπλωματία να είναι τόσο προάκτιβη, τόσο σχεδιαστική, πώς θα ήταν σήμερα ένα σημερινός χάρτης γεωπολιτικής? Έπρεπε να διαλέξω λοιπόν να σας φέρω να δείξω κάτι σημερινό. Αλλά σκέφτηκα ότι θα κοιμάστε για πολλά βραδιά. Και σε διάλεξα κάτι πιο light. Διάλεξα λοιπόν έναν χάρτη για να σας δείξω πώς είναι σήμερα η διπλωματική και η πολιτική. Θα επέλεγα ίσως αυτό. Και τι είναι αυτό? Είναι τα πετρελαϊκά αποθέματα σε όλο τον πλανήτη, όπου θα δείτε ότι το 66% όλων των πετρελαϊκών αποθεμάτων στον πλανήτη είναι σε δύο χώρες, τις κόκκινες, στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Ένα κακό δαιμονοποιημένο Ιράν για μια εποχή που έγινε καλό παιδί μέρη την εποχή Ομπάμα και Χίλαρη και ξανά έγινε κακό παιδί σήμερα σε μια άλλη σκακέλα. Μια κατάσταση λοιπόν που δείχνει ότι αυτές οι δύο χώρες, αυτό το κομμάτι,
διαθέτουν αυτή τη στιγμή το 66% των πετρελαϊκών αποθεμάτων του πλανήτη. Δύο μουσουλμανικές χώρες που για χρόνια τίποτα δεν τις χώριζε παρά μόνο μια αίρεση ποιος είναι απόγονος του Μωάμεθ ή με τα, θα λέγαμε, η διαφορά λίγα Σούντας και Σινίτες. Δηλαδή που ποτέ δεν τους έκαναν είναι αγαπημένους, αλλά τους πενιαρχήθηκε ένας θρησκευτικός πόλεμος και για λόγους που δεν μπορούμε σήμερα και δεν προλαβαίνουμε από αυτό το μικρόφωνο να το πούμε, δημιουργείται μια τεράστια επιβαλότητα. Αλλά αυτό λοιπόν είναι ένας χάρτης του σήμερα που θα μας δείξει για πολλά πράγματα που θα δείτε ίσως και αύριο. Και αν διάλεγα έναν ακόμα χάρτη γεωπολιτική σημερινή του 2018 για να σας δείξω κάτι που θα συζητάγατε με τα παιδιά σας χρόνια αργότερα, ίσως θα διάλεγα αυτό. Γιατί είναι αυτό. Είναι οι χώρες οι οποίες κατέχουν τα μεγαλύτερα συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάρια στον πλανήτη. Και θα δείτε ότι δεν είναι μόνο η Αμερική τελικά η χώρα η οποία διαθέτει συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάρια. Αλλά αντίθετα, η πρώτη χώρα σε συναλλαγματικά αποθέματα στον πλανήτη είναι η Κίνα. Η δεύτερη Ιαπωνία, η τρίτη Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν, Ρωσία. Χώρες λοιπόν της Ασίας, λόγω των συνεχόμενων εξαγωγών τους σε προϊόντα και λόγω του γεγονότος ότι αγοράζουν χρέος αμερικανικό κάθε φορά που αγοράζουν αμερικανικά ομόλογα, γεμίζουν τα ταμεία τους με συναλλαγματικά αποθέματα, δημιουργώντας μια επίσης παράξενη βόμβα γεωπολιτική στο σημείο του πλανήτη. Μια και σήμερα όμως να μιλάμε για λιμάνια, θα πρέπει λοιπόν να πω και εγώ σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι. Να πω στο κομμάτι των λιμένων και των θαλάσσιων δρόμων, αφού επέλεξα σήμερα να σας μιλήσω για τη γεωπολιτική γεύση αυτού του κομματιού. Και σε αυτό έχω λοιπόν το γράφημα, σας δείχνω ότι η Κίνα ως μια ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας είναι η χώρα η οποία δέχεται και αγοράζει τα μεγαλύτερα αποθέματα πρώτων υλών. Εισάγει ό,τι μπορείτε να βάλετε σε πρώτη ύλη, αργυρομεταλλεύματα από την Αυστραλία, από τα λιώματα τα κάνει σιδερικές κατασκευές, το ίδιο και από την Νότια Αφρική, κάρβουνο από την Νότια Αφρική ή από την Βραζιλία, πετρέλαια από τις αραβικές χώρες του πόλεμου, εισάγει τα πάντα. Κατασκευάζει προϊόντα και τα εισάγει στον τον κόσμο. Είτε αυτά είναι προϊόντα που κατασκευάστηκαν για λογαριασμό μεγάλων εταιριών, το iPhone μου μπορεί να είναι αμερικανικό, αλλά κατασκευάστηκε στην Κίνα. Μία κατάσταση λοιπόν που δείχνει λοιπόν ότι η Κίνα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν και παραμένει μια ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. Κάτι το οποίο δημιουργεί μια πολύ εύθραστη ισορροπία. Τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο, τα είδαμε και θα τα ξαναδούμε πάλι, βρίσκονται προς την πλευρά της Ασίας. Το μεγαλύτερα βενζινάδικα του πλανήτη, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται των καραβιών που περνάνε για να κάνουν διέλευση, είναι στη Σιγκαπούρη, στην Πουτζέιρα, κοντά στο Ντουμπάι. Σημαντικές περιοχές λοιπόν όπου τα λιμάνια δημιουργούν οικονομίες ζωής σε αυτόν τον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με το 2014, η Αμερική με δεύτερη την Κίνα και τρίτη την Ιαπωνία ήταν ουσιαστικά η πρώτη χώρα σε terms, σε όρους GDP. Αλλά οι προβλέψεις μας για το 2030 και ακόμα περισσότερο και το 2050 δίνουν μια αλλαγή στην κατάταξη, βάζοντας την Κίνα πάνω από την Αμερική ουσιαστικά από το 2030 και μετά και κυρίως το 2050 σε επίπεδο GDP. Άλλη μια βόμβα που διαχείρισε όλο αυτό το διάστημα εκεί μέσα.
είναι εντυπωσιακό. Μα το 90% όλων, μα όλων των προϊόντων που διακινούνται παγκοσμίως, διακινούνται από τη θάλασσα. Το 90% όλων των προϊόντων που διακινούνται παγκοσμίως, διακινούνται από τη θάλασσα. Κάτι που δείχνει λοιπόν ότι η ναυτιλία ήταν, είναι, αλλά και θα συνεχίσει να είναι, ένας τεράστιος παράγοντας σε αυτή την παγκόσμια οικονομία. Είδαμε και νωρίτερα και από τον αγαπητό μας συνομιλητή, όταν αναφέρθηκε λοιπόν στα 15 μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Ο Ναζοκυπού και Παναγωγής Πανάγης. Νομίζω ότι το γράφημά σας δεν ήταν το 17, ήταν κάτι που ήταν πιο το επόμενο. Ακριβώς το ίδιο. Στο οποίο λοιπόν πραγματικά βλέπουμε ότι φυσικά το Ρότερνταμ και η Αμβέρσα εξακολουθούν να έχουν μια ιδιαίτερη πρωτιά. Ο Πειραιάς όμως, ο δικός μας ο Πειραιάς, έχει ανέβει σημαντικά και είναι σίγουρο ότι όλες οι διαδικασίες που γίνονται και στην προβλή τα τρία και με την είσοδο της Κόσκο θα δώσουν στο Πειραιά ένα σημαντικό, μια σημαντική δυναμική. Και όλοι το τονίσαν, το είπαν χαλαρά από την ανθρώπινη λέξη γεωπολιτική, θα το ξαναπώ κι εγώ, ότι ο Πειραιάς είναι πραγματικά η είσοδος προς την Ευρώπη. Η Κίνα, μέσω της Κόσκο, κατεβάζει στην Καλαμάτα, λίγοι το ξέρουν, και στον Πειραιά ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια των προϊόντων που στέλνει προς την Ευρώπη. Μεγάλος παίχτης σε αυτή τη διαδικασία είναι η γνωστή σε κάποιες από εσάς Hewlett Packard, η οποία κατεβάζει προϊόντα στο λιμάνι της Καλαμάτας, ώστε ο οδηγός και μέσω των τρένων αργότερα που θα δημιουργηθούν να οδηγηθούν προς την Ευρώπη. Ιδιαίτερα σημαντικά λοιπόν είναι σήμερα μιλάμε για λιμάνια, να δείτε πώς είναι η κατανομή στον παγκόσμιο χάρτη. Ήθελα να σας δείξω όταν ξεκίνησα αναφέροντας σε γεωπολιτικούς χάρτες ότι σήμερα πια η ναυτιλία μας δεν είναι όπως παλιότερα θέμα προσφοράς και σύγκρισης. Η γεωπολιτική έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία πια. Σήμερα τα λιμάνια του χρήματος και τα λιμάνια των θαλασσών επηρεάζονται από σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις στη Συνική Χερσόνησο, με τη Βόρεια Κορέα, στη γειτονιά μας, στη Μεσόγειο, στη Συρία, στα Βαλκάνια. Για όλα αυτά υπάρχει μια εξήγηση που σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά θέλω να σας βάλω στην σκέψη και στην αφήγηση να αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να αρχίσετε να βλέπετε τον τομέα γεωπολιτική και να προσπαθείτε να κοιτάξετε πίσω από τις κουβέντες. Για να το καταφέρετε αυτό, θα χρειαστεί λίγο περισσότερο μελέτη, ίσως μια επαφή μαζί μας και βέβαια, αν έχετε την δυνατότητα να διαβρεθείτε την Πέμπτη στο συνέδριο, θα δείτε σημαντικές εξελίξεις που θα ήταν πέρα πολύ χρήσιμο να δείτε. Ήταν ένα ωραίο αποτέλεσμα μια έρευνα που έγινε και έγινε στα ελληνικά και αφορούσε και Έλληνες. Και ουσιαστικά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, στην ερώτηση ποια ναυτιλιακά κέντρα προσθέτουν σήμερα το καλύτερο ναυτιλιακό περιβάλλον για την κατάσταση ενός γραφείου, η Ελλάδα και ο Πειραιάς μας εξακολουθεί να είναι πρώτος, με μια Σιγκαπούρη να έρχεται με τεράστια δυναμική. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί η Σιγκαπούρη, πραγματικά έρχεται με τεράστια δυναμική για να κερδίσει πίσω στην μαζί με την Ελλάδα μας αυτή την ελκυστικότητα το να έρθουν κάποιοι και να επενδύσουν τα γραφεία τους ως ναυτιλιακό κέντρο, όχι μόνο στην Πειραιά, αλλά μόνο στην Σιγκαπούρη. Στη συνέχεια, διάλεξα να δείτε και αυτό το κομμάτι. Στην ερώτηση ποια ναυτιλιακά κέντρα θεωρείται ότι θα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα στο μέλλον, θα δούμε λοιπόν ότι φυσικά η Σιγκαπούρη είναι ο πρωταγωνιστής που μπορεί να κλέψει ένα σημαντικό κομμάτι ακόμα και των εταιριών που θα μπει για την Ελλάδα ή που μπορεί να φύγουν και να φύγουν από την Ελλάδα. Το Ντουμπάι και βέβαια το παραδοσιακό Λονδίνο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσει μια ναυτιλιακή εταιρεία να κατασταθεί. Θα πούμε ότι οι Έλληνες βρισκόμαστε στην Ελλάδα και κάνουμε ναυτιλία όχι διότι ουσιαστικά δουλεύουμε στην Ελλάδα. Κανένα τα καράβια μας δεν περνάει στην Ελλάδα, κανένα τα καράβια δεν φορτώνει την Ελλάδα, δεν ξεφορτώνει στην Ελλάδα. Διαλέγουμε εδώ γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε τον ήλιο, το φραβέ που μου λέει ένας φίλος και την όμορφη ζωή.
Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να παραμείνει αν αλλάξουν ζωτικές ισορροπίες πάνω στα προνόμια που πρέπει να έχουν εταιρείες στα ναυτιλιακά κέντρα και η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι και φυσικά το Λονδίνο, ειδικά μετά το Brexit, θα δείτε τεράστιο όφελο στην Αγγλία μετά το Brexit. Ό,τι τα λέμε τραπεζική κρίση, είμαι τραπεζικός, ήμουν χρόνια σε πάρα πολλές τράπεζες και ακόμα και σήμερα το κύριο αντικείμενο μου το City Financing ασχολούνται με την ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Όμως σας λέω ότι παρά αυτά η Αγγλία μετά το Brexit θα ωφεληθεί πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μιλώντας για λιμάνι και δρόμους, θέλω να σας δείξω και κάτι που πολύ λίγοι να το έχετε συνδέσει στο μυαλό σας. Και θα το θυμάστε αυτό, γιατί αυτό που σας δείχνω τώρα, τι είναι. Είναι ο πλανήτης Γη, αλλά από πάνω, από την πλευρά του όλου πόλου, όχι όπως τον βλέπουν οι πλάγιες τάγιες. Και γιατί σας δείχνω αυτό το κομμάτι. Γιατί το λιώσιμο των πάγων προσέφερε ξαφνικά ένα ιδιαίτερο νέο δρόμο για τα παγόρια, αλλά νέα λιμάνια και νέες οικονομίες να απειλήσουν ή να διεκδικήσουν το στάθμευμα των πλοίων. Αν κάποιο πλοίο ήθελε να φύγει από το Λονδίνο για να κατέβει στην Ασία, είχε δύο δρόμους. Ήταν να κάνει όλο το γύρο της Αφρικής, ήταν να μπει μέσα από τη Μεσόγειο, να κατέβει τη Σουέζ και να έρθει μέσα εκεί πέρα. Αυτή είναι η κλασική δρόμη που μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζαμε ως διαδρομές και ως λιμάνια. Τώρα θα σας δείξω λοιπόν πώς διαφορετικά είναι αν κάποιος διαλέξει, αντί λοιπόν να φύγει από το Ρότερνταμ και να κάνει την κλασική διαδρομή για να πάει στην Ιαπωνία, πήγαινε από πάνω. Η διαφορά τεράστια. Αν κάνει την κλασική διαδρομή, μιλάμε για 10.754 μίλια. Αν πάει από πάνω, μόνο 6.800 μίλια. Δηλαδή, αντί να κάνει 28 μέρες, θα κάνει 18. Θα κάψει πολύ λιγότερα πετρέλαια, άρα θα είναι πολύ περιοριστικό. Μια νέα διαδρομή, λοιπόν, γιατί σήμερα μιλάμε για λιμάνια, και θέλω να δείτε λοιπόν την προοπτική, ότι ακόμα και το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί νέος δρόμος, νέα λιμάνια που δεν ήταν μέχρι σήμερα στο κλασικό μας χάρτη. Αλλά εσείς σήμερα, 2018, θέλω να το ξέρετε. Και το αύριο έρχεται και θα δούμε σύντομα. Και βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο αρχικός κύκλος αυτός ο δρόμος περνάει πάνω από αυτό το πρωτοκαλί κομμάτι, θα μου πείτε ότι ίσως αυτός ο χάρτης θα θυμίζει κάτι με τον πρώτο χάρτη, του Spiderman. Όταν για κάποιο λόγο που σίγουρα δεν μπορώ να σας πω τώρα, ονομάστηκε καρδιά εκείνο το σημείο 115 χρόνια πριν. Γιατί να είναι καρδιά εκείνο το σημείο 115 χρόνια πριν. Γιατί να είναι τόσο σημαντικό για την Βατανική και Αμερικανική Επιτροπή 120 χρόνια πριν να ελεγχθεί το ρήμα για να ελέγξουν την καρδιά. Δεν μπορώ να απαντηθούν σήμερα αυτά, αλλά θέλω να είστε αφοπλισμένοι ότι πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσετε να τα δείτε. Κλείνοντας, θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα που αφορούν την αυτιλία στην οποία υπηρετώ, αγαπώ, λατρεύω και σύντομα ελπίζω ανάμεσα στα παιδιά που βλέπω εδώ μέσα, αρκετοί από εσάς να βρίσκονται κοντά μας, σαν μελλοντικοί συνάδελφοί μας ή ακόμα και αφεντικά μου. Προσλάβετε το εσείς, δεν είναι. Όχι. Δεν θα προσλάβετε. Εγώ ασχολούμαι με άλλο πράγμα. Είμαι στον τουρισμό, αυτό δεν κοιτάω πολύ στον τρόπο. Ωραία, θα το κάνω σε αυτήν την ώρα για να με πάρει να κάνω. Σας δείχνω λοιπόν ένα χάρτη το οποίο φτιάξαμε όταν ήθελα να πω στην Αμερική και να εξηγήσω στους Αμερικανούς αχρηματιστήρια τι σημαίνει την αυτιλία. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι βαγόρι. Για να τους εξηγήσουμε λοιπόν, σχεδιάσαμε αυτόν τον υπέροχο σχέδιο. Στο οποίο τους δείξαμε ότι ένα πλοίο στις μπάσεις παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι και φορτικό τεράστιο, στην κανονική του διάσταση είναι 5 φορές το άγαλμα της ελευθερίας. Τότε μόνο έτσι να καταλαβαίνουν τι παρά την αφιλία. Δεν μπορούσα καν να καταλάβω τι είναι αυτό το κομμάτι στο οποίο όλοι μιλάνε για την αφιλία. Στο δεύτερο σχέδιο που τους έχω φτιάξει, βάζει τους κάνω λίγο να καταλάβω στα χρηματιστήρια τι σημαίνει αυτή, διάλεξα ένα πλοίο της Shell, το οποίο μάλιστα αποβαλάει η LNG, το οποίο βάζοντας το σε ύψος,
ξεπέρασε όλα τα ψηλά κτίρια του πλανήτη που μπορείτε να φανταστείτε, με εξαίρεση το Τάι Τέι που έκανε ζαμπολιά λόγω της κεραίας. Η κεραία αυτή δεν νομίζω, είναι ομαδικός του κεραία. Αλλά και πάλι, για να δείξουμε τα μεγέθη, το τι σημαίνει ναυτιλία. Και αν θέλουμε να δούμε την ναυτιλία σε επίπεδο valuation, αποτίμηση, διαλέγουμε να στην εταιρεία Mars, η οποία στο ταμπλό κοστίζει 13 δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο, 13 δισεκατομμύρια που είναι ίσο με, 21 νησιά Χαβάρι, ίσο με 17 βομβαρδιστικά Β2 και ίσο με το άθροισμα της αξίας της Real, της Barcelona και της Manchester United και της Bayern μαζί. Και βέβαια θα γυρίσει να μου πείτε τι μεγάλα πλοία, τι μεγάλες αποτιμήσεις. Εμείς όμως, εδώ στο ΙΕΚ Άλβα, στη γλυκιά μας μικρή Ελλάδα, τι θα μπορούσε να φτάσει κάτι για εμάς. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας πω κάτι που σίγουρα θα το ξέρετε, αλλά θα πρέπει να το ξαναδείτε. Ότι η Ελλάδα μας, αυτή η μικρή χώρα που σήμερα ζορίζεται και δυσκολεύεται ως χώρα, δανείζεται από το πλουτού, βρίσκεται σε μνημόνια, βρίσκεται σε δυσκολία. Αυτή η μικρή χώρα λοιπόν είναι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στην ναυτιλία. Διότι είμαστε η χώρα, η πρώτη χώρα σε όλο τον κόσμο σε αριθμό πλοίων. Η πρώτη χώρα σε όλο τον κόσμο σε μεταφορική ικανότητα πλοίων. Η πρώτη χώρα σε όλο τον πλανήτη σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων που ρίχνουμε εμείς. Ναι, η μικρή μας Ελλάδα είναι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Τεράστιες χώρες κολοσσοί, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Αμερική, πάντα υποτίθονται δεύτερη και τρίτη και δεν μπορούν να φτιάσουν το μεγαλείο της Ελλάδας μας, η οποία έχει αυτό το μεγέθη. Και ως απάντηση στην ερώτηση, ακόμα και όλα αυτά τα μεγέθη, τι μπορεί να σημαίνει για μας, πώς θα μπορούσαμε εμείς όλους αυτούς να τους βρούμε, θα σας θυμίσω ότι οι μεγαλύτεροι από τους εφοπλιστές είτε ακόμα είναι εισηγμένοι στα μεγάλα χρηματιστήρια της Αμερικής, της Λονδίνου, της Σιγκαπούρης, είναι εδώ. Δεν είναι μακριά. Είναι εδώ στον Πειραιά. Είναι στην Ακτή Μιαούλη, η κάπιτα του Μαρινάκη, για όσους όλοι είναι εκεί, ο Μαϊκά. Είναι ο Δαναός Μπούστας, δίπλα μας. Είναι ο Βίκτορ Τορέσης, στην Γλυφάδα, ο Μαρτίνη, στην Κούλα. Ο Γιώργος Οικονόμου, στο Καβούρι, πρώτη μόνο στο Καβούρι. Ο κύριος Τσάκος, στη Συγκρού, χαμηλά, μην περαστούμε. Εταιρείες τεράστιες, και αυτές είναι εδώ. Εταιρείες που χτυπάμε την πόρτα και κάνουμε πρακτική. Εταιρείες που χτυπάμε την πόρτα και μας χαμογελούν γιατί θέλουν και να δουν τους Έλληνες να ασχολούνται με την αφιλία. Ζητώ συγγνώμη αν ανακάτεψα πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό σας. Μέσα στη σκέψη μου, όταν ξεκίνησα να γράφω για πόρτα οικονομής, το γύρισα λόγω της επικαιρότητας και του δικού μας μεγάλου γεωπολιτικού συνεδρίου, αναφέροντας κάποια πράγματα που ανακατεύουν το κομμάτι της ναυτιλίας μας, τα λιμάνια, τη γεωπολιτική, προκειμένου όλοι σας να αρχίσετε να βλέπετε και να σκέφτεστε από εδώ και πέρα με άλλο μάτι το μέλλον ενός σύνταστρες το οποίο είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο λυπάμαι γιατί νομίζω
νομίζω ότι τα θέματα της ναυτιλίας είναι αυτά τα οποία σπουδάζατε και θα πρέπει να παραμένετε μέχρι το τέλος. Δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι θα πρέπει σε αυτή την, θα έπρεπε σε αυτή την αίθουσα να είναι και κάποιοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ακόμη πιο λυπηρό, γιατί αν το Υπουργείο, το οποίο υποτίθεται ότι έχει τις τύχες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, δεν ασχολούνται με τέτοια θέματα όπως το σημερινό, το μέλλον δυστυχώς θα είναι δυσίωνο. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω τη σχέση που μπορεί να έχει η ακτοπλοεία, ο μικρός ασθενής της οικογένειας, της ναυτιλιακής οικογένειας, με το θέμα των λιμανιών. Εάν ρωτήσουμε το μέσο Έλληνα και κυρίως τους γονείς μας, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αυτοί το μόνο που ξέρουν όταν ακούνε για λιμάνι, ξέρουν από εκεί που θα φύγουν για να πάνε στα νησιά. Η Ελλάδα λοιπόν είναι κατεξοχήν νησιωτική χώρα με εκατοντάδες νησιά και πολλά περισσότερα λιμάνια. Γιατί ξέρουμε ότι το κάθε νησί, εκτός από ένα λιμάνι, έχει και δεύτερο και τρίτο. Τι είναι λοιπόν το λιμάνι? Το λιμάνι είναι ένα φυσικό σημείο, τουλάχιστον έτσι αναφέρεται από τα παλιά τα χρόνια, στο οποίο πηγαίνανε τα πλοία για να βρούμε κάποια ηρεμία όταν είχαμε θάλασσες που ταλαιπωρούσαν τα πλοία μας. Και κυρίως τα λιμάνια ήταν το επίνιο κάποιας πόλεως. Το λιμάνι ποτέ δεν ήταν το κύριο, η κυρία πόλης, πάντα ήταν δευτερεύουσα. Όταν σε κάποιον του πεις για τη Ρώμη, όλοι ξέρουν ότι είναι μια μεγάλη ιταλική πόλη, η πρωτεύουσα, ξέρουν άλλοι. Όταν όμως τους πεις τη Τσιβιταβέκια, σε κοιτάζουν περίεργα, γιατί δεν ξέρουν ότι είναι το επίνιο της Ρώμης και το μεγαλύτερο λιμάνι του κρουαζιέρας στην Ιταλία. Έτσι γίνεται και εδώ πέρα. Λυπάμαι που φύγανε κάποιοι προηγούμενοι ομιλητές, γιατί έπρεπε να παραμείνουν εδώ να ακούσουν τα δικά μας τα χάλια, γιατί η ακτοπλοεία πραγματικά είναι ο φτωχός συγγενής και τα χάλια της είναι πάρα πολύ μεγάλα. Για να μπορέσει να δουλέψει το λιμάνι, και όταν λέμε λιμάνι εννοούμε εδώ το λιμάνι του Πειραιά κυρίως, δευτερευόντως της Ραφίνας στην περιοχή της Αττικής, και για τρίτη επιλογή έχουμε το Λαύριο, θα αναφερθούμε. Είναι ότι εκείνο το οποίο μεγάλωσε πάρα πολύ, μεγάλωσε το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί μεγάλωσε το λιμάνι του Πειραιά? Από την καλή συγκοινωνία, η οποία μέχρι πριν από 15-20 χρόνια ήταν κυρίως ο ηλεκτρικός. Τις μελέτες που κάναμε σαν ένωση, σαν σύνδεσμος επιχειρήσεων επιβατικού ναυτιλίας, είδαμε ότι το 45% των επιβατών που διακινούνται από τον Πειραιά για να πάνε στα νησιά έρχονται με τον ηλεκτρικό. Αυτό μας προβλημάτισε πάρα πολύ και με παρεμβάσεις που είχαμε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών προσπαθήσαμε να κατεβάσουμε και το εισιτήριο ακόμη περισσότερο κάτω, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να έρχεται εύκολα και στον Πειραιά, εκτός από τη Μέση Αττική και το νότιο μέρος, εκτός από το βόρειο μέρος που παραδοσιακά προτιμούσε τη Ραφίνα για κοντινούς προορισμούς. Έτσι λοιπόν έχουμε για μένα την Άνδρο, η οποία είναι τα εξοχικά των βορείων προαστίων, έχουμε τον Πειραιά για και το Πέραμα για τη Σαλαμίνα και Έλληνα που είναι κάτι το οποίο βοηθάει, αλλά για να μπορέσεις να πας στο Πέραμα πρέπει
καλές συγκοινωνίες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο το βλέπουμε. Λένε ότι ο προαστιακός θα πάει στο Λάβριο. Γιατί εκεί πέρα είναι ένα εναλλακτικό λιμάνι. Τα περισσότερα λιμάνια, λυπάμαι που το λέω, αλλά τα καταστρέψαμε λιμενολόγια. Γιατί όταν κατασκευάζαμε τα λιμάνια, τα κατασκευάζανε με τα δεδομένα του 1960-70, που τα βαπόρια ήταν 80 με 100 μέτρα. Σήμερα έχουν γιγαντωθεί τα βαπόρια και παρατηρούμε το εξής φαινόμενο. Όταν στο Λάβριο μπει ένα πλοίο μέσα και έχουμε ισχυρό χωριά, δεν μπορεί να γυρίσει. Αυτό το ζήσαμε ήδη δύο φορές, όταν κάποιο κουραζερόπλοιο που είχε σημείο εκκίνησης από το Λάβριο παρέμεινε δύο μέρες γιατί δεν μπορούσε να βγει από το λιμάνι. Ήρθαν λοιπόν στην ένωσή μας οι πολιτικοί της Ελλάδος, οι οποίοι δεν ξέρω πότε έγιναν οι δήμονες του χώρου της ναυτιλίας και άρχισαν να μας λένε κάτι τρελά πράγματα. Θα σηκωθείτε να φύγετε από τον Πειραιά, να πάτε στο Λάβριο. Εκεί θέλουμε. Και τους εξηγήσαμε ότι όσες φορές έγινε αυτό το εγχείρημα, απέτυχε. Η ΝΕΛ τρεις φορές έβαλε βαπόρι ταχύπλο από το Λάβριο και τρεις φορές δεν πήγαινε κανένας. Περισσότερο ήταν το πλήρωμα από τους επιβάτες. Βλέπω εδώ πέρα στα τελευταία φρανία κάποιους οι οποίοι είναι πλοίαρχοι και ξέρουν τι λέω. Σε αυτά που ανέφερα για το λιμάνι του Λαβρίου. Και έχουμε και εδώ πέρα έναν φίλο μου πλοίαρχο, ο οποίος πρέπει να είχε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του όταν προσπαθούσε να δέσει στη Ραφίνα. Το δεύτερο εναλλακτικό λιμάνι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Λοιπόν. Εκεί πέρα δοκιμάζονται τα πλοία, δοκιμάζονται οι πλοίαρχοι, δοκιμάζονται και οι εταιρείες. Και πρέπει να έχεις πολύ δυνατή καρδιά για να μπορέσεις να τα φέρεις βόλτα. Τι ζητάμε λοιπόν από το Υπουργείο, το οποίο είναι μονίμως αγών, καλές συγκοινωνίες και γρήγορες αποφάσεις. Υπό το πόρο στην ευθυλία, ξέρετε, γιατί είναι πρώτη, όπως ακούσατε. Γιατί έχει την απόλυτη ελευθερία. Ο πλειοκτήτης βγαίνει στις τράπεζες, βγαίνει, αγοράζει, επιλέγει το ναυτιλίο, επιλέγει τον ιογνώμονα, επιλέγει το είδος που θα κατασκευάσει, βγαίνει στην αγορά και τον αυλώνει, το διαχειρίζεται από εκεί που θέλει, βάζει όποια σημεία θέλει και οποιοδήποτε προσωπικό. Αντίστροφα, στην αυτοφλοεία, για οτιδήποτε, είμαστε σαν τα παιδάκια, όχι του Δημοτικού, στον ίδιο, κυρία, μπορώ να πάω έξω. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Μπορούμε να αλλάξουμε ένα δρομολόγιο. Κάντε μας αίτηση, να κάνουμε αίτηση, να ρωτήσουμε τα λιμεναρχεία εάν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο μας καταπιέζει. Με αποτέλεσμα τι να γίνει. Είχα γράψει πριν από 4-5 χρόνια ένα άρθρο που έλεγα την μνημοσύνη μου από το κλόν πλειοκτητών. Και ανέφερα 140 οικογένειες από το κλόν, οι οποίοι βάλαν τα λεφτά τους, τα χάσανε και πεθάνανε πάντοχοι. Και ήθελα να ρωτήσω, όχι μόνο το ακροατήριο των μαθητών, αλλά και τους μεγαλύτερους. Ποιος ξέρει πώς πέθανε ο αδερφός του Γιάννη του Λάτση, ο Κωνσταντίνος Λάτσης, που είχε τον Μίκα και τον Ρενέτα από τους παλιούς. Ξέρετε πώς πέθανε? Σε ένα παγκάκι ξεχασμένος από όλους. Σε ένα παγκάκι της πλατείας Βικτωρίας. Γιατί μιλάνε για τους αυτοπλόγους. Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον της ακτοπλοείας? Δυσίων, δυστυχώς. Όλες οι μεγάλες εταιρείες χρωστάνε. Εάν το πετρέλαιο πάρει την άδεια προς τα πάνω, πολύ εύκολα, εφόσον δεν θα μπορούν να δανειοδοτηθούν
οι αυτοπλοϊκές εταιρείες θα φαγερίσουν. Ποιος θα κάνει τα δρομολόγια? Και επειδή είμαι και πρόεδρος στους συνδέσμους ελληνικών παραδοσιακών των σκαφών, θα γυρίσουμε στο πέραμα, στο τρεγαλίδι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι τη Σύρωτα. Αυτά καθόμαστε και λέμε και δεν υπάρχουν λευκοάβαλα. Από εκεί και πέρα, εκτός από όλα αυτά, πρέπει να δούμε όμως να μιλήσουμε για το θέμα του σημερινού, για το λιμάνι και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία. Η αυτοπλοεία, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, είτε με τον τρόπο που λειτουργεί, είτε με τον τρόπο που τη βάζουμε να λειτουργεί, είναι εκείνη η οποία είναι η αιμοδότης των λιμανιών τόσο στα νησιά όσο και στην υπηρετική Ελλάδα. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα τα επιβατικά πλοία, είτε συμβατικά είτε ταχύπλοα, όταν αγοράζονται, μετασκευάζονται στην Ελλάδα, επισκευάζονται, συντηρούνται, με αποτέλεσμα τόσο τα ναυτιλιακά σπίτια και τα παραναυτιλιακά, αυτοί οι οποίοι πουλάνε από κάπους μέχρι καθίσματα αεροπορικού τύπου, όλοι είναι στην περιοχή του Πειραιά. Άντε να πάμε μέχρι το Σχιστό, που είναι τα συνεργεία τα οποία στηρίζουμε την ακτοπλοεία. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι τι θα γίνει λοιπόν στο μέλλον. Εγώ βλέπω από τη δικιά μας την εταιρεία. Μια εταιρεία ανερχόμενη πριν από 6 χρόνια είχαμε 6 πλοία. Σήμερα έχουμε 21 και το Μάιο θα έχουμε 22. Θα έχουμε το ταχύτερο πλοίο της Ευρώπης. Ένα τον επιλεγόμενο πύραυλο που έχει cruising speed 48 μίλια και μεγίστη 54. Μιλήτε, ακούσαμε προηγουμένως για τεχνολογία. Είμαστε μια μικρή εταιρεία που χρωστάμε με 21 πλοία μόνο 2 εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που οι άλλοι όλοι χρωστάνε τον προϋπολογισμό της Ελλάδας. Και εκείνο το οποίο συζητάμε είναι μια κατανόηση. Έτσι λοιπόν για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, εκτός από τα ταχύτερα, μπήκαμε και στον χώρο των συμβατικών. Και σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι χωρίς λιμάνι δεν μπορεί να ζήσει κανένα νησί. Εγώ είμαι νησιώτης. Έχω σπίτι σε 2 νησιά, στην Άξο και στην Ικαρία και ξέρω τι ακριβώς γίνεται όταν έρχεται το βαφόρι. Ανοίγουν τα μαγαζιά τα οποία είναι κλειστά για να δούνε τι θα γίνει, να υποδεχτούν. Τα πρακτορία κατεβάζουν κόσμο για να βγάλουν εισιτήρια. Τα γραφεία νοικιάσεως αυτοκινήτων δουλεύουν, τα ξενοδοχεία, τα πάντα, όλα. Τι έχουμε να προσφέρουμε? Τουρισμό. Πώς θα διακινηθεί ο τουρισμός? Μέσω της ακτοπλοείας. Αλλά η ακτοπλοεία, επαναλαμβάνω, ότι είναι καταδικασμένη λόγω του κρατικού παρεμβατισμού, η οποία πνίγει αυτή του είδους την επιχειρηματικότητα. Και θα ήθελα, αν ήταν εδώ ο κύριος Ξηνής, να του πω και θα ήθελα να το μεταφέρετε, ότι ένα άλλο παράπονο το οποίο έχουμε είναι ότι τόσο στο ΙΕΚ το δικό σας, όσο και στα περισσότερα δημόσια ΙΕΚ, αλλά και στα πανεπιστήμια, κανένας δεν τους μιλάει για την ακτοπλοεία. Όλοι κάθονται και μιλάνε για την ποντοπλοεία. Εντάξει, είναι το καμάρι της Ελλάδος, είναι η πρωτιά της Ελλάδος. Αλλά τι να κάνουμε, η συγκοινωνία όμως την νησιωτική Ελλάδας είναι η ακτοπλοεία. Δεν πρέπει να μάθετε τι είναι η ακτοπλοεία, πώς λειτουργεί την ιστορία της, 10 πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν οι καθηγητές σας να σκεφτούν σοβαρά πώς θα μπορέσουν όλοι από εδώ πέρα να περάσουν από αυτό το χώρο και από εκεί και όταν τελειώσουν με το καλό,
θα επιλέξουν αν θέλουν να πάνε, εφόσον κάνουν ναυτιλιακά στην πρωτοπορία, στην αυτοπορία, και εφόσον μάθουν τις βασικές αρχές της ναυτιλίας, να πάνε όπου εκείνοι νομίζουν ότι είναι καλύτερα για επαγγελματική αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά από εδώ και πέρα το τι θα γίνει για το μέλλον, γιατί ο προβληματισμός μας είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Εάν αυξήσει το πετρέλαιο, εμείς σαν εταιρεία, μέσω του Νόστρα Βεριτάς, μπορέσαμε και κάναμε μία μελέτη πώς θα μπορέσουμε την αυαρχίδα του στόλου μας, το TerraJet, να το μετατρέψουμε και να καίει LNG, όπως και το IFT και άλλα δύο ταχύπλοα. Ζητήσαμε από το Υπουργείο ένα απλό πράγμα, να μας πει πώς θα γίνεται ο ανεφοδιασμός με LNG. Συζητήσαμε για όλα και βέβαια πρέπει να ξέρετε, γιατί εγώ έχω υπηρετήσει 27 χρόνια στο δημόσιο και μερικές φορές ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που γίνεται. Όταν υπάρχει ένας νόμος, ξέρετε πως αρχίθηκα, από το τέλος προς την αρχή, γράφουμε πρώτα κυρώσεις. Μα οι κυρώσεις είναι για να καταστρέψουν την επιχειρηματικότητα. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί αρχίζεις. Τι τους είπαμε λοιπόν. Θα έρθει η ώρα, θα καίμε το LNG. Πώς θα γίνεται. Θα φεύγουν τα πλοία να πηγαίνουν στη Ρεβιθούσα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα κατασκευάσει τα αντίστοιχα σλέφια με LNG για να έρχεται δίπλα. Ας πάμε να δούμε τι έγινε στη Σκανδιναβία με το LNG. Τίποτα. Είμαστε. Το ελληνικό δημόσιο είναι πολύ εύκολο μόνο στο να επιβάλλει πρόστιμα. Τίποτα. Και ζητήσαμε κάτι το εναλλακτικό, κάτι το απλό. Κοντέινερ LNG, τα οποία να φορτώνονται πάνω στα αυτοκίνητα, να παίρνει το άδειο και γιατί είναι και για ψυχολογικούς λόγους, εάν πούνε στην μητέρα μου και στην πεθερά μου να πηγαίνει με αυτό το πλοίο που καίει η LNG και πήγε πάνω ένα τέτοιο πράγμα, θα πάει το μυαλό της στο καζάκι το οποίο μυρίζει όταν ψήνει τον καφέ, και σου πει παιδάκι μου, εγώ έχω με αυτό το πλοίο, άσε να πάω με το άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να το κρύψουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάμε σε καινούριες ναυτιλικές μελέτες για τα υπάρχοντα ή για καινούριους σχεδιασμούς για τα νεότερα. Αυτά όλα μας βασανίζουν στο ΣΕΝ, αυτά συζητάμε και αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή από το κλειστό χώρο της ακτοπλοείας να βγουν και να έρθουν προς όχι μόνο στα ιδιωτικά ΙΕΚ, αλλά να πάνε και στα πανεπιστήμια. Γιατί τόσο στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όσο και στο Πανεπιστήμιο της ΧΙΟΥ, θέματα μελλοντικά, πώς θα επιβιώσει η αυτοπλοεία, γίνονται ασκήσεις επί χάρτου. Και θα σας πω ένα γεγονός το οποίο το ζούσα κάθε χρονιά όταν ήμουν στο λιμενικό. Κάναμε άσκηση και λέγαμε ότι περατώθηκε με απόλυτη επιτυχία, 100%, βγάζαμε και δελτίο τύπου και σε τρεις μέρες που είχαμε ένα συμβάν ακριβώς σαν την άσκηση, δεν πιάναμε το στόχο ούτε του 20%. Άρα όλα στον χώρο της ακτοπλοείας με την κρατική παρέμβαση είναι δύσκολο. Δεν θα ήθελα, απλώς θέλω να σας προβληματίσω, δεν θα ήθελα να σας αποκαρδιώσω, αλλά η ακτοπλοεία έχουν χαθεί πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν έξυπνα και εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν χωρίς να βάζουν φέσκα στις τράπεζες και γενικά στα ταμεία, θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Θα ήθελα δε να σας πω ότι τόσο η δικιά μας η εταιρεία, όποτε το έχετε ζητήσει και όποτε θα το ζητήσετε στο μέλλον, θέλουμε να σας υποδεχτούμε, να σας δείξουμε τα επιβατικά πλοία πώς λειτουργούν, τι είναι και να μιλήσουμε και περισσότερο για άλλα θέματα τα οποία σας αφορούν, το θέμα της διαχείρισης μιας ακτοπλοϊκής εταιρείας.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και ιδιαίτερα το ΙΑΚΑΛΠΑ για την πρόσκληση και να σας πω ότι εγώ όταν ξεκίνησα δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο της ναυτιλίας. Πολιτικές επιστήμες σπούδασα και νομική, αλλά με κέρδισε σε έναν διαγωνισμό που πήγαμε για την πλάκα για να μην πάμε να υπηρετήσουμε και να πάμε λίγο περισσότερο και έτσι πήγα στο λιμενικό. Ό,τι πήρα από το λιμενικό και μπορώ ακόμη να προσφέρω υπηρεσίες, το πήρα απλόχερα. Και γι' αυτό τσακώνομαι με όλους τους συναδέλφους που λένε ότι ξέρεις, μου φταίει το λιμενικό. Όχι, δεν μου φταίει το λιμενικό, μπορεί να μου φταίει για το λιμενικό ο Αδαμόπουλος, εδώ πέρα ο κουμπάρος μου, αλλά όχι το λιμενικό. Το λιμενικό δεν φταίει τίποτα. Όλοι εμείς που περάσαμε από το λιμενικό, ό,τι πήραμε το πήραμε απλόχερα. Γιατί καθίσαμε, διαβάσαμε. Διαβάστε λοιπόν και ό,τι χρειαστείτε στον χώρο της ακτοπλοείας από πλευράς ναυτιλίας, θα είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε και να καταλάβετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδυναμώσει τις
υποδοχές τους για σκάφη αναψυχής, είτε νεξίνα είτε νεκαστικά, όπου εκεί ακόμα και σήμερα με το επίκαιρο αντικείμενο της κατάληψης των βαρβονησίδων από τους γείτονές μας, θα υπήρχαν έστω και κάποιες ελάχιστες υποδομές, όπως είναι το νερό ή οτιδήποτε άλλο που θα εξυπηρετούσε ένα μικρό σκάφος. Αυτό δεν άκουσα σήμερα και άλλες φορές να εντοπίζεται ως ανάγκη ανάπτυξης της περιφέρειας των νήσων και πάνω σε αυτό εγώ θα επιμείνω για να μην φάω και πολύ χρόνο γύρω από αυτό το θέμα που ήθελα να αναφερθώ. Θα πω μόνο για τις κατηγορίες των λιμένων για να έχουμε μία εικόνα στο μυαλό μας. Μιλάμε για λιμένες κρουαζιέρας, έτσι που περιλαμβάνει το home porting, το οποίο είναι και το οικονομικότερα σημαντικό λιμάνι, τα ανέφερε και ο κύριος Κόντες, ο ενδιάμεσος λιμένας, τα transit δηλαδή, και ο υβριδικός λιμένας που λειτουργεί και με τους δύο αυτούς τύπους. Λοιπόν, υπάρχει το City Port, το οποίο είναι ταυτόχρονα λιμενικές και αστικές δραστηριότητες και είναι και ο τερματικός εμπορευματικηγωτίων, το οποίο αναλύθηκε πάρα πολύ σήμερα. Εγώ δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτό, απλώς θα αναφέρω σε έναν τύπο λιμένα. Και θα ήθελα να πω στην κατηγορία των... για τις δαπάνες αναφέρθηκαν και εκεί τι ξοδεύονται από τους επιβάτες, από τις δαπάνες της εταιρείας που προσεγγίζει ένα λιμάνι και από τις δαπάνες των μελών πληρώματος των κρουαζιερόπλων που προσεγγίζουν μέσα στο λιμάνι. Θα φύγω λοιπόν από αυτά όλα για να έρθω λίγο πιο κοντά στο θέμα μου και να πω τι πρέπει να κάνουν τα ελληνικά λιμάνια. Και δεν μιλάω βέβαια μόνο για τα 6 λιμάνια τα οποία έχουν ήδη τέλος πάντων εξυγχρονιστεί ή προσπαθούν να φτάσουν στο έπακρον των δυνατοτήτων τους. Μιλάω, επαναλαμβάνω, για τα μικρότερα λιμάνια της ελληνικής περιφέρειας. Τα ελληνικά λιμάνια πρέπει να αναπτύξουν επαρκές υποδομές για να μπορούν να φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια αναλόγως των δυνατοτήτων τους. Δεν νομίζω ότι μπορεί τα μεγάλα αυτά κρουαζιερόπλοια τα οποία έρχονται και κάνουν τη βόλτα τους μέσα στη Μεσόγειο να τα προσεγγίσουν τα μικρά νησιά. Εκεί μπαίνει η δυνατότητα στο να πάνε τα μικρά τα σκάφη αναψυχής, έτσι, όπου μπορεί να αναπτυχθούν κάλλιστα ωραιότατες και λειτουργικές μαρίνες με καύσιμο, με νερό και ηλεκτρικό κτλ. Ακόμα και με καφετέρειες για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι πλούσιοι οικονομικά και έχουν τη δυνατότητα, διότι ένας που νοικιάζει ένα τέτοιο σκάφος έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει και 5 ευρώ παραπάνω. Και όχι τον άλλον που τον έχουμε μέσα στο τεράστιο αυτό κρουαζιερόπλοιο, του άλλου ένα βραχιόλι και βγαίνει έξω και το σκέφτεται αν πρέπει να αγοράσει ένα κουτί λουκούμια ή όχι. Λοιπόν, τα ελληνικά λοιπόν νησιά πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές και για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, αλλά και για τη διαχείρισή τους και την προσφορά τους σε υπηρεσίες, οι εταιρείες κρουαζιέρας και τα σκάφη αναψυχής χρειάζονται αφενός πηγές χρηματοδότησης για τις απαραίτητες επενδύσεις και αφετέρου εμπειρία διαχείρισης. Στο ευρύτερο επίπεδο κρίνουν τα απαραίτητες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για να έρθουν ευκολότερα οι ιδιωτικές επενδύσεις στα λιμάνια και τον εξυγχρονισμό τους. Δηλαδή, εννοώ ότι εφόσον το δημόσιο δεν μπορεί να ξοδέψει χρήματα για τέτοιου είδους παρεμβάσεις προς αξιοποίηση, θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα ΣΔΙ. Δηλαδή, όπως δουλεύουν σε ιδιωτικές εταιρείες, να συμπράξουν με τα λιμάνια, είτε με τους οργανισμούς, είτε με δημόσιους οργανισμούς και να ξοδευτούν τα απαραίτητα χρήματα για να έρθουν
ανεβαίνουν σταδιακά ή όποιες υποδομές απαιτούνται για να προσεγγίσουν αυτού του είδους τον τουρισμό. Τι ρόλο τώρα παίζουν εγώ ως αρχιτέκτονας, πώς βρίσκομαι εδώ και ποιος ο λόγος που ζητάω να σας μιλήσω. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, ούτε ναυτιλιακό. Νομίζω ότι είναι και γενικότερα τεχνικό. Δηλαδή, το τεχνικό επιμελητήριο και οι δήμοι, οι δημοτικές υπηρεσίες ή οι οργανωμένοι μένος που διατείνονται ότι έχουν τεχνικές υπηρεσίες, δεν έχουν τις γνώσεις για να συνεργαστούν, είτε είναι το ΣΕΕΝ, είτε είναι ο λιμενολόγος, είτε είναι ο Δήμος, ο ίδιος, για να δώσει λύση στα προβλήματά του. Άρα, πρέπει κάποιοι ιδιωτικά γραφεία να προσεδιοριστούν τις δυνατότητες που μπορεί να προκύψουν, που προκύπτουν μάλλον και οι ανάγκες που προκύπτουν για την ανάδειξη όλων αυτών των θεμάτων. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα λιμάνια από ανάγκη πλέον επανασχεδιάζονται σήμερα από πολεοδρόμους, από λιμενολόγους, από αρχιτέκτονες, από οικονομολόγους, από συγκοινωνιολόγους, από περιβαλλοντολόγους. Όλο αυτό το πλέγμα είναι ένα τεχνικό group το οποίο πρέπει να συμπράξει για να δώσει αποτελέσματα λειτουργίας και ως εκ τούτου να επέλθει στη συνέχεια και η οικονομία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην τοπική κοινωνία. Πώς θα έχει η κοινωνία, πώς θα κερδίσει η οικονομία, στην τοπική οικονομία, εάν δεν υπάρχουν υποδομές. Μπορούμε πλέον τώρα και πρέπει να μελετήσουμε με αυτή την ομάδα μελετητών τη σχέση μένα πόλης για την ανάπτυξη των θαλασσίων δραστηριοτήτων. Με αυτό το υπόβαθρο πρέπει προγραμματισμένα και με σχέδιο να εργαστούμε για να αναπτυχθεί όπου αυτό είναι δυνατόν. Δηλαδή το λιμάνι να το βλέπουμε σαν μια επιχείρηση. Όπως παραδείγματος χάρη είναι το λιμάνι του Βόλου, το λιμάνι του Λαβρίου που ο προηγούμενος ομιλητής ή η Πάτρα κτλ. Εκεί μπορεί να έχει τα ελαττώματά του το κάθε λιμάνι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πάντα δυνατότητες να μελετηθούν και να βρουν λύσεις που να μην μπαίνει μέσα βέβαια το τεράστιο αυτό προαζυρόπιο, να μπαίνουν άλλο είδους πλήθη. Ή να δημιουργηθούν τέτοιου είδους προβλήτες, οι οποίες να προστατεύουν το λιμάνι από τους καιρούς και να δίνονται διέξοδο. Ο επανασχεδιασμός λοιπόν του λιμένα επηρεάζεται από τη λειτουργία με τη σχέση με την πόλη και η αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων λιμενικών κενών που υπάρχουν να πραγματοποιείται με τη χρήση συμβατικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Διότι οι χερσαίες υποδομές δίνουν και αυτή εργασία. Σε μερικές περιπτώσεις η πόλη Παραμυσχάρη επεκτείνεται πάνω στο θαλάσσιο μέτωπο και πολλές από τις κατασκευές της βιομηχανικής περίοδου κατεδαφίζονται επιτρέποντας την οπτική εικόνα με τη θάλασσα. Μερικά κτίρια ανακαινίζονται, θα έπρεπε να ανακαινίζονται, έστω θα έλεγα και διατηρηταία κτίρια, δεν έπρεπε να είναι βιομηχανικά κατά ανάγκη, μπορεί να είναι και άλλου είδους κτίρια, χαμηλότερα, πάνω στην κλίμακα του νησιού, δηλαδή να σεβόμεθα και την αρχιτεκτονική με την κλίμακα που προσφέρει το νησί και όχι μεγαθύρια καινούργια κτίρια για να εξυπηρετήσουν τις όποιες ανάγκες. Αυτό είναι θέμα αρχιτέκτονα, θέμα μελετητή, για να μπορεί να συνάδει η αρχιτεκτονική αυτή που ψάχνουμε να βρούμε για τις υποδομές σε σχέση με τη μικροκλίμακα των νησιών μας. Γιατί αυτό έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα. Δεν έρχονται να δουν μεγάλα κτίρια ή τεράστια λιμάνια ή οτιδήποτε άλλο.
τα βλέπουν αυτά στην Ευρώπη. Εδώ έρχονται να πάνε όπου πάνε, είτε είναι η Πάτμος, είτε είναι η Άμπρος, θέλουν να δουν και μικρότερα νησιά, γι' αυτό και ψάχνονται οι εταιρείες κρουαζιέρες και σε νέους προορισμούς, στις οποίες όμως δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω για πολλή φορά, οι αντίστοιχες υποδομές για να πάνε. Λοιπόν, τη νέα αυτή ταυτότητα του λιμανιού ευνοεί την κατάσταση εταιριών όπου αυτό είναι στα μεγάλα βέβαια λιμάνια και επιχειρήσεων ή ακόμα και σε μικρογραφία. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το είπα και προηγουμένως με δύο λόγια να το αναφέρω ότι οι αναπλάσεις αυτές είναι προφανές ότι απαιτούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό προϋποθέτει συχνά αναγκαία για τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Πρώτον, να υπάρχει ένα όραμα και πρέπει βέβαια με βάση αυτή την σύμβαση η οποία της δείτε εννοώ, θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν ένα όραμα για το νησί και για το λιμάνι και την ευρύτερη παραλία. Να καλλιεργηθεί αρμονική συνύπαρξη της λιμενικής και της αστικής ακτής που θα εξασφαλίζει μια βιώσιμη λιμενική αξιοποίηση της πρώτης και την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της δεύτερης. Αυτά όλα είναι, παίζουν σε μια κλίμακα που δεν πρέπει να το βλέπει κανείς μόνο οικονομικά, αλλά επαναλαμβάνω περιβαλλοντικά, αρχιτεκτονικά, ώστε να διατηρηθεί αυτή η εικόνα η οποία είναι περιζήτητη για τους ξένους. Δεύτερον, χρειάζεται καλός λιμενικός σχεδιασμός με τη συνεργασία όλων των δημόσιων φορέων και της τοπικής κοινωνίας που θα λαμβάνει υπόψη του τόσο το συνολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το λιμάνι, όσο και τις ναυτιλιακές λειτουργίες και δράσεις πάνω σε αυτό, δηλαδή εκθεσιακοί χώροι, αναψυχή, καφετέρειες κτλ. Τρίτον και τελευταίο, η διοίκηση του λιμένα να λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της πόλης μέσα στην οποία λειτουργεί, ώστε να κατανοεί θετικά τις ανάγκες και τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Όχι δηλαδή να είναι απομονωμένη το λιμεναρχείο, ξέρω εγώ, το λιμεναρχείο, λάθος έκφραση, το λιμάνι αυτό καθεαυτό από την πόλη. Διότι εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο, όλα τα λιμάνια να είναι σειρματοπλεγμένα και να μην επηρεάζονται από την πόλη. Δηλαδή και να θέλει να πάει κάποιος μέσα στο λιμάνι μετά τις 6 ώρα, 7 ώρα είναι όλα κλειδωμένα. Βλέπεις ένα σειρματόπλεγμα και τίποτα περισσότερο. Αυτά τα πράγματα πλέον είναι θέματα αντιμετώπισης σχεδιασμού με όλους τους παράγοντες και παραμέτρους που βοηθούν την πόλη για την ανάπτυξή της. Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι σήμερα το λιμάνι χρειάζεται την υποστήριξη της πόλης όσο ποτέ άλλοτε και αν η πόλη θέλει να υποφεληθεί από το λιμάνι ή το αντίστοιχο, πρέπει να είναι και οι δύο θετικοί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τη συνεισφορά τους στη σημερινή συζήτηση. Καλώς ήρθατε.